Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Καλησπέρα σας. Σε απευθείας μετάδοση από εδώ θα παρακολουθήσουμε από την τηλεόραση του Sky παρέα τον αγώνα Ολυμπιακός Κάχαλα Λαμπορά, που για τους ερυθρόλευκους αποτελεί το πρώτο τελευταίο, τυπικά αλλά το τελευταίο ουσιαστικά βήμα της πρόκρισης και της πρωτιάς, της συνεπαγόμενης πρωτιάς της πρόκρισης στα play-off της Ευρωλίγας βεβαίως. Και μάλιστα πλέον για τον Ολυμπιακό τα πράγματα φαίνεται να απλοποιήθηκαν μετά τη χθεσινή νίκη της Τσιμπόνα επί της Χίμκι, αφού έχουν τη δυνατότητα ακόμη και με ήττα μέχρι 4 πόντων να εξασφαλίσουν από απόψε την πρωτιά στον Όμιλο. Περισσότερα από το Ρίγα Δάρδαλ και το Βασίλη Σκουτή σε λίγο, όταν θα επιστρέψουμε στο νέο Φάληρο. Κυρίες και κύριοι, έχουμε επιστρέψει στο Άδειο και Πηγία. Καλησπέρα για δεύτερη φορά από το Ρίγα Δάρδαλ και το Βασίλη Σκουτή, που είναι στα μικρόφωνα στη τηλεόραση του Sky. Ο Κώστας Κατέβας και ο Δημήτρης Ζαφυρόπουλος στις παρυφές των δύο πάγκων. Και νομίζω ότι με το καλημέρα κιόλας οφείλουμε να προστρέξουμε στη βοήθεια του Δημήτρη Ζαφυρόπουλου για να μάθουμε αυτό που ούτως ή άλλως το βλέπουμε μπροστά μας, ότι ο Ολυμπιακός ξαναβρίσκει απόψε στο ρόστερ του τους δύο μεγάλους απόντες από το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό, τον Λίνας Κλέιζα και τον Γιάννη Μπουρούση. Δημήτρη, τι φαίνεται, ο Λιθουανός Superstar Λίνας Κλέιζα ξεπέρασε το πρόβλημα στον προσαγωγό του και θα βρίσκεται κανονικά στην δωδεκάδα και στην πεντάδα, να πούμε, στη βασική πεντάδα που επέλεξε ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Από εκεί και πέρα ο Γιάννης Μπουρούσης έκανε κανονικά ζέσταμα και θα δούμε στην πορεία πώς θα πάει ανάλογα την κατάσταση του παιχνιδιού, αν θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό είναι το ιατρικό ρεπορτάζ που προκύπτει από την πλευρά του Ολυμπιακού, άρα υπάρχει λευκό απουσιολόγιο για τον Παναγιώτη Γιαννάκη για πρώτη φορά μετά από καιρό, γιατί ούτως ή άλλως ο Μπουρούσης πήγαινε σαν τα μονά ζυγά τον τελευταίο μήνα μετά την ασθένειά του. Πάμε και στην άλλη πλευρά. Εδώ βεβαίως υπάρχει μια βασική απουσία, θα έλεγα η βασικότερη όλων, που ούτως ή άλλως δημιουργεί και μια επιπλέον συνθήκη, μια ξεχωριστή συνθήκη στο παιχνίδι της Ταού. Τι είπα, Ταού, θα πρέπει να τη συνηθίσουμε να τη λέμε πλέον Κάχα Λαμποράλ, μετά από 22 χρόνια που τη λέγαμε Ταού. Ο Κώστας Κατέβας είναι εκεί, ο Τιάγκος Πλίτερ δεν είναι εδώ βεβαίως. Κώστα. Ακριβώς το νούμερο ένα αστέρι της βάσκικης ομάδας. Ο βασικός πυλώνας του παιχνιδιού. Ακριβώς. Αυτός που ενώνει το παλιό ένδοξο παρελθόν των Final Four με την τωρινή κάπως καινούργια ομάδα. Ο Βραζιλιάνος Σέντερ δεν είναι εδώ. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Ένα πρόβλημα έχει και ο Αμερικανός, ο Σιγκλετάρι. Να πούμε κάτι μη αγωνιστικό. Όταν ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς βρέθηκε στο παρκέ και συναντήθηκε με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, είχαν ένα θερμό εναγκαλισμό, όπου ο Έλληνας προπονητής του Ολυμπιακού δέχτηκε τα θερμά συλληπιτήρια για το ατυχές γεγονός που είχε στην οικογένειά του πριν από μερικές. Μάλιστα. Δύο εμβληματικές φυσιογνωμίες. Η γνωριμία τους άρχισε στα μέσα της δεκαετίας του 80. Κορυφώθηκε τέλη 80, αρχές 90's. Αρχές της δεκαετίας του 90, δηλαδή στα μυθικά μάτσα εκείνης εποχής ανάμεσα στον Άρη και στην Γιουγκοπλάστικα. Ο Ιβάνοβιτς ήταν αρχηγός της μεγάλης Γιουγκοπλάστικας στα δύο πρώτα Final Four. Έφυγε μετά. Άφησε μόνο του τον Κούκο, δηλαδή, για να πάρει το τρίτο μαζί με τον Περάσοβιτς, τον Στρετένοβιτς και τους υπόλοιπους που είχαν απομείνει. Ήταν αντίπαλοι στο ένας εναντίον ενός, γιατί έπαιζαν στην ίδια θέση. Εμβληματικοί παίκτες και οι δύο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και πια αντίπαλοι ως προπονητές, με τον Γιαννάκη πάντως να τρέχει η Ρίγα ένα σερί 3-0 απέναντι στον Μαυροβούνιο Τυρανίσκο. Και το λέω αυτό χωρίς καμιά ηρωνική διάθεση, απλώς είναι παροιμιώδης η αυστηρότητά του. Και όποιος δεν το πιστεύει μπορεί να ρωτήσει Έλληνες παίκτες που έχουν περάσει από τα χέρια του, και τον Μιχάλη Κακιούζη και τον Χρήστο Χαρίση και ο παλιά στην Τάου. Ίσως είναι ο πιο μισητός προπονητής από τους παίκτες αυτή τη στιγμή στην Γυραιά Ήπειρο. Είναι πολύ σκληρός γι' αυτό. Και φημίζεται για τις μαραθώνιες προπονήσεις του. Να τονίσουμε πάντως, Βασίλη, ότι το τελευταίο διάστημα η Κάχα Λαμποράλ δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά. Την προηγούμενη Κυριακή γνώρισε την ήττα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα από την Γκραν Κανάρια. Στην ΔΕ Ευρωλίγκα δεν έχει κερδίσει κανένα μάτς στην έδρα της. Και... ναι, αλλά έχει νικήσει δύο φορές έξω. Μπράβο. Και αυτό την κάνει και την κάνει πολύ πιο επικίνδυνη στον αποψινό αγώνα, υπό την έννοια ότι δύο, όντως, όπως το είπε ο Ρίγας, οι δύο νίκες της σημειώθηκαν εκτός έδρας, δηλαδή στο Ζάγκρεπ και στη Μόσχα, όπου στη Μόσχα μάλιστα ισοφάρισε και ακριβώς τη διαφορά με την οποία είχε χάσει από την Χίμκι στην Βιτόρια, εκεί στην Φωλιά των Βάσκων, και γνώρισε δύο ήττες στην έδρα της, μία τον Ολυμπιακό 89-85
και μία από την Χίμκι. Να προσθέσουμε πως η διαφορά σε σχέση με τον πρώτο αγώνα τον οποίο έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός είναι ότι επιστρέφει στο ρόστερ της ο Κροάτης σέντερ, ο Στάνκο Μπάρατς, ο οποίος είχε απουσιάσει στο πρώτο μάτς στη Βιτόρια. Αντίθετα, δεν θα δούμε τον Σπλίτερ, αλλά δεν θα δούμε πιθανότητα και τον Σον Σιγκλετέρι, ο οποίος έχει τεθεί στο περιθώριο από τον Ιβάνοβιτς και δεν χρησιμοποιείται καθόλου στα τελευταία παιχνίδια της. Είναι επίσης απόνο τα Κουάντιν, ο οποίος απολύθηκε, για να το πω εργασιακά, τις προάλλες, και ο Ολυμπιακός τον είχε αντιμετωπίσει φέτος ως παίκτη και της Μάλαγα. Αυτά είναι από τα περίεργα που μπορεί να συμβούν όταν υπάρχει εμβόλυμη μεταγραφική περίοδος και δικαίωμα αλλαγών, δηλαδή και προσθηκών και αφαιρέσεων. Τον είχε αντιμετωπίσει και με τη Μάλαγα και μάλιστα ήταν δίμιος του εκείνο το βράδυ με 19 πόντους, και με την Κάχα Λαμποράλ. Σημεία αναφοράς στο παιχνίδι της βασικής ομάδας, ίσως το καλύτερο τεσάρι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ή ένας από αυτούς που ερίζουν για αυτό τον τίτλο, ο Μίρσα Τελεσόπουλος. Ή ο πιο ψηλός σου την κάρτα. Ναι. Λοιπόν, με το καλημέρα. Προσπαθεί να σκοράρει. Δεν είναι αυτό το παιχνίδι του. Θα το δούμε αργότερα. Να προσπαθεί κιόλας και το καταφέρνει με πολύ μεγάλη δεξιότητα να σουτάρει για τρεις. Ο Ολυμπιακός αρχίζει με Τεόντοσιτς, Χαλπερίν, Σκοτσανίτη, Τσίλτες και τον Κλέιζα που επανακάμπτει. Και από την άλλη πλευρά, εδώ το high-low με τον Σκοτσανίτη. Πρώτο καλάδι από τον Κλέιζα που γυρίζει ο Ρεξάτος. Άλλωστε έχει ένα καταπληκτικό ρεκόρ φέτος ο Λιθουανός. Έχει διψήφιο νούμερο πόντων και στα 14 μάτς της Ευρωλίγκας και στα 10 της κανονικής περίοδου και στα 4 top 16. Οι Ισπανοί Μπάρατς, Σαν Εμετέριο, Ουέρτας, Τελέτοβιτς και ο Ίγκλης. Ναι, ο Ίγκλης. Ο Καρλ Ίγκλης, ο Καναδός. Προφανώς καμία σχέση με το να τα μεγαλύτερα αστέρια στην ιστορία του NBA. Τον Άλεξ Ίγκλης του Ντένβερ. Ο οποίος είναι βοηθός στο Ρόντο Ράπτορς. Βέβαια. Ήταν και ποιητής τώρα. Δες πώς ποιητής εδώ. Άρα το πόντος. Κλέιζα. Μπάρατς που επέτρεψε στον Τελέτοβιτς να καθαρίσει το αμυντικό rebound. Ουέρτας είναι ο Βραζιλιάνος. Στους τριών πόντων αυτή τη δουλειά μπορεί να την κάνει όλο το βράδυ ο Τελέτοβιτς. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προσαρμόσει ιδιαιτέρως την άμυνα του πάνω στο μαρκάρισμα του παίκτη που σουτάρει, παρά το ύψος του. Και το ύψος του δεν είναι... Είναι γύρω στα 2-6. Είναι 2-6, δεν είναι ύψος δηλαδή γκάρ. Αλλά Βασίλη, σουτάρει με ποσοστό 46%, έχει βάλει 8 τρίποτα με τη Μακάμπη, έβαλε 6 τις προάλλες στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Γενικώς σουτάρει κατά το βοκούν. Νούμερα. Είναι ο πρώτος σε εύστοχα τρίποτα σε ολόκληρη την Ευρωλίγα, αλλά και σε προσπάθειες. Και 7ο σε ποσοστό ευστοχίας. Ουέρτας και Σαν Εμετέριο. Σαν Εμετέριο δεν τον ήθελε το καλοκαίρι. Βάλω που θέλει να τον διώξει, αλλά αποδεικνύει πόσο χρήσιμος είναι και είναι η μεγάλη αποκάλυψη φέτος της Ισπανικής ομάδας. Αλπερίν για τον Σκορτζανίτη. Θα γυρίσει καλάθι από το Σόφο. 4-5 μειώνει ο Ολυμπιακός. Η μπάλα στα χέρια του Ρίμπας. Πάω ο Ρίμπας, ένα από τα τρία μεγάλα ρο της Μπανταλώνα. Τα προηγούμενα χρόνια τέσσερα ήταν και ο Ρενές. Ήταν ο Ρούμπι, ο Ρούντι Φερνάντες και ο Ρίμπας. Μπάρατς θα κάνει το κούκο Κροάτης για το 4-7 υπέρ της Κάχα Λαμποράλ. Σκορτζανίτης στο low post χρεώνονται με βήματα στην προσπάθεια του να υπερκεράσει το εμπόδιο του Στάνκο Μπάρατς. Βρέθηκαν αντιμέτωποι, έχουν βρεθεί αρκετές αντιμέτωποι και το στο Ευρωμπάσκετ το προηγούμενο, το 7 δεν ήταν ως το 9, το 9. Πάντως, όπως θα δούμε και αργότερα έναν άλλο αντιπαλό μας, τον Ισραηλίνο τον Ελιάχου. Εμείς τον θυμόμαστε, Βασίλη, κυρίως από την εμφάνισή του στο Ευρωμπάσκετ του 2007 του Μπάρατς. Τον Μπάρατς. Καταπληκτική κίνηση και το καλάθι αλλά και το φάουλ από τον Ίγκλης για το 4-9 υπέρ της Κάχα Λαμποράλ. Παναμάνω, η Κάχα η οποία ήρθε να παίξει εδώ τη ζωή της στα play-offs της Ευρωλίγκας, δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη την πρόκριση. Είναι ένας πολύ ανοιχτός όμιλος. Εξίσου ανοιχτός με εκείνον που γίνεται της Κακομήρας. Όλες οι ομάδες έχουν δύο νίκες και δύο ήττες. Με την Εφές Πίλσεν, τη Ρεάλ Μαδρίτ, τη Σιένα και τη Μακάμπι. Θα καθαρίζουν τα πράγματα απόψε. Γιατί εδώ, σε αυτόν τον όμιλο, ο Ολυμπιακός έχει προκριθεί από χτες. Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες έχουν πιθανότητες. Έχει ακόμη και Τσιμπόνα που χθες πέτυχε την πρώτη νίκη της. Χαλπερίν πηγαίνει με δύναμη, έρχεται στο follow ο Σκορτζανίτης να μειώσει σε 6-10 για λογαριασμό του Ολυμπιακού.
μετά από 3 λεπτά αγώνα. Πάμε μια βόλτα γρήγορα στους πάγκους να πάρουμε πρώτες αντιδράσεις, Κώστα. Βλάχοβιτς έντονα. Καλάθι από τον Τελέτο με το μεταξύ για το 6-12 double score για την Κάχα. Ο Ιβάνοβιτς από την αρχή έντονα το παιχνίδι και φωνάζει τους παίκτες του για τα λάθη που μπορεί να κάνουν, όπως την τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού που διαμαρτυρήθηκε για το κακό box out που έγινε πάνω στο Σκορτσανίδη. Κάρφωμα για highlight από τον Glazer, ήταν μόνος του, άλλωστε δεν είχε αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός μειώνει σε 8-12. Ξανά εδώ η προσπάθεια του Glazer. Πάμε να ακούσουμε και τις βασικές οδηγίες του Παναγιώτη Γιαννάκη, ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ένα προσωπικό δράμα, ένα οικογενειακό δράμα από την Κυριακή, λίγο πριν από τον αγώνα του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Έχασε τον τέταρτο κατά σειρά αδελφό του. Τρομακτική, αδιανόητη οικογενειακή κατάρα που κατατρίχει τον Δράκο. Δημήτρη. Μεγαλύτερη διάθεση στην άμυνα ζήτησε ο Παναγιώτης Γιαννάκης και στην επίθεση να ταΐσουν τον Σοφοκλή Σκορτσιανίτη. Και βεβαίως μέχρι στιγμής αυτό γίνεται, Βασίλη, και οι 8 πόντοι του Ολυμπιακού έχουν σημειωθεί μέσα στη ρακέτα. 4 από τον Σοφοκλή και άλλοι 4 από τον Κλέιζαρ. Ο Ολυμπιακός που το έκανε αυτό και την Κυριακή στο ΆΚΑ, προφανώς δεν συμβαίνει τυχαία, είναι η στόχευση. Αυτή είναι το σημάδι να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί όσο γίνεται. Δηλαδή το inside game που σήμερα μάλιστα είναι πιο πλούσιο, γιατί και ο Κλέιζαρ δεν είναι γκάρ, παίκτης ρακέτας είναι, αλλά και ο Μπουρούσης. Εδώ ξανά ο Τελέτοβιτς, σας το είπαμε αυτό, δεν συνιστά καμία έκπληξη. Η εκτελεστική ικανότητά του από τα 6-25, 8-15 η Κάχα στο σύν 7, σήμα κινδύνου για τον Ολυμπιακό, που μοιάζει λίγο υπνοτισμένο στην αρχή. Και βάσει τόσο η περιφερειακή αμυνά του, δεδομένης μάλιστα δεδομένων των προβλημάτων που είχε και στο Ζάγκρεπ, δέχτηκε 97 πόντους με 13 στα 28 τρίποντα από τους παίκτες του Περάσοβιτς. Αλλά και τις προάλλες του ΆΚΑ που δέχτηκε 15 στα 32 τρίποντα. Περιφερειακή άμυνα σήμερα, απόψε για τον Ολυμπιακό, θα κρίνει πάρα πολλά στην προσπάθειά του να καθαρίσει την πρόκληση. Την καθάρισε από χτες εμέσως πλην σαφώς. Απόψε θέλει την πρωτιά, την που θα τον κατακτά μέχρι και με ήττα. Απευθέω σενάριο αυτό. Ήττα και με 4 πόντους απόψε από την Κάχα. Και να πούμε ότι το μεγάλο κέρδος για τον Ολυμπιακό είναι ότι στην οκτάδα, εφόσον βγει πρώτος, θα πέσει πάνω στην πρόκομη με πλεονέκτημα έδρας. Ίγκλης, Ρίμπας για 3, ελεύθερος σου 3 πόντων. Δεν είναι ο Τσαφίνης, και όχι μόνο τον Τελέτοβιτς, γενικώς όλη την περιφέρεια τους. Από την ώρα μάλιστα που έχασαν τον βασικό πυλώνα τους στο παιχνίδι, τον Σπλίτερ, αναγκάστηκαν ουσιαστικά να πάνε σε ένα άλλο πιο περιφερειακό στυλ παιχνιδιού, ένα παράξενο στυλ. Σουτάρουν όλοι, με εξαίρεση τον Μπάρατς δηλαδή, που και αυτός πάντως από τα 4-5 μέτρα μπορεί να την πουμπονίσει την μπάλα. Όλη η πόλη πίνει κανία να πάει στη μήνα στο για 3. Και όντως βρήκε ελεύθερο διάδρομο. 10-18, αφού προηγουμένως η Κάχα είχε προηγηθεί με διψήφια διαφορά πόντων 8-18. 4-48 ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει ρυθμό, που είναι το κυρίω ζητούμενο για τον Παναγιώτη Γιαννάκη πάντοτε σε κάθε μάτσο. Όλο δε μάλλον με μια ισπανική ομάδα, ξανά ο Τελέτοβιτς σε διαγωνισμό 3 πόντων. Έχει 3 στα 3 ο Τελέτοβιτς. 10 στα 21. 10-21. 3 στα 3 ο Βόσνιος, 4 στα 5 συνολικά οι Βάσκοι, οι οποίοι με την Γκραν Κανάρια είχαν 15 στα 29 και την προηγούμενη εβδομάδα μέσα στο Ζάγκρεπ 12 στα 20. Νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Ολυμπιακού είναι ο Σκούνι Πεν, αντί του Χαλπερίν, καλάθι από τον Γκλέιζα. 12-21 μειώνει ο Ολυμπιακός, που είναι πάντως μακριά ακόμη και πρωτίστως θα πρέπει να θωρακίσει την άμυνά του και να αποτρέψει την καλή κυκλοφορία της μπάλας που έχουν οι Βάσκοι και κυρίως τη δυνατότητά τους να βρίσκουν το χώρο και το χρόνο για να εκτελέσουν για 3. Back time out, γυρίζουμε σε λίγο στο σεφ. Ο άνθρωπος με το ποσοστό 48% εντυπωσιακό, εκπληκτικό για παίχτη 2-6 που δεν είναι ούτε καντριάρι, δηλαδή θεωρείται ότι είναι τεσάρι. Αναφέρομαι στον Μίρτσα Τελέτοβιτς, έχει μέχρι στιγμής το τρίποντο που σούταρε προηγουμένως ήταν το 100 του φέτος στην Ευρωλίγκα. Έχει 48 στα 100 μέχρι στιγμής, 3 στα 3 απόψε. 4 στα 5 η Βάσκη, ο Ολυμπιακός σε σχήμα με δύο γκάρ. Με τον Τζίλδε στο 3, τον Κλέιζα στο 4 και τον Σκορτσανίτη στο 5. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα, αυτό κρίνει ο Γιαννάκης, για να παίξει με 3 γκάρ. Ένα σχήμα που είναι πολύ συνηθισμένο πια στο βιβλίο με τα συστήματά του τον τελευταίο καιρό. Όπως την Κυριακή είδαμε και άμυνα ζώνη αυτή τη 2-1-2 προσαρμογή, δεν ξέρω αν θα την ξαναδούμε απόψε. 12-21, η Βάσκη είναι στο συν 9. Μπάρατς. Ρίμπας. Θα γυρίσει ο Τελέτοβιτς απέναντι στον Τεόντοσιτς. Πεν, Ολυμπιακός προσπαθεί να τρέξει, να βρει ανοργάνωτη την άμυνα των Βάσκων. Πεν, όχι, θα πάει στο 5-5, έχουν γυρίσει οι φιλοξενούμενοι. Κλέιζα, πηγαίνει μέσα, καλάθι από τον Λιθουανό. 14-21,
από έναν από τους παίκτες με την πιο εντυπωσιακή απόδοση στην, μέχρι τώρα στη διαδρομή της Ευρωλίγκας. Ο Ρίμπας από τον πρώτο σκόρερ και τρίτος rebounder ως τώρα της διοργάνωσης ο Κλέιζα. Τελέτοβιτς με τον Κλέιζα. Ίγκλης για τρεις μπροστά τον Τεόντοσιτς. 14-24, ξανά στους 10 πόντους. Η ομάδα που είναι συνήθις ύποπτος στους αντίπαλους των ελληνικών ομάδων εδώ και πολλά χρόνια, δόξα σε Θεός, τους έχουμε χορτάσει και μας έχουν χορτάσει. 55ο μάτς είναι το απόψινο. 33 νίκες η παλιά Τάου, 21 ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει μαζί τους 6 νίκες και 9 ήττες. Τσίλδρες με ταμπλό για το 16-24. Μόλις το πρώτο σουτ του Τσίλδρες απόψε και αυτό κατατύχει. Ίγκλης σε ρόλο playmaker με τον Τεόντοσιτς απέναντί του. Ο Πεν πηγαίνει πάνω στον Ρίμπας. Μια μορφή pick and roll. Η μπάλα από την αδύνατη πλευρά. Rebound από τον Τσίλδρες. 16-24. Η Κάχα προηγείται με 8. Σκορτσανίτης σαν τρέιλερ. Υπάρχει φάουλ εκεί υπέρ του Ολυμπιακού. Είδαμε προηγουμένως, Βασίλη, ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο. Ο Ολυμπιακός σουτάρει με 80% στα δίποτα, έχει 8 στα 10. Αλλά το σημείο που κάνει τη διαφορά είναι το 5 στα 7 τρίποντα της Κάχα. Υπάρχουν αρκετά στατιστικά στοιχεία στα οποία, υπάρχουν μάλλον 5 στα οποία η Κάχα είναι καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Στην άμυνα δηλαδή, στα τρίποντα, στις βολές, στα λιγότερα λάθη που κάνουν και στα λιγότερα φάουλ στα οποία κάνουν. Αν αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι ως πρόκλημα για τον αγώνα. Και ο Ιβάνοβιτς αποσύρει τον Ρίμπας και θα δούμε για πρώτη φορά απόψε στο μάτς έναν παίκτη που το γνωρίζουμε από τα μάτς των εθνικών ομάδων που ήταν πέρυσι παρόν στο προολυμπιακό τουρνουά πρόπερσι, μάλλον ο Μαρσελίνιο Ουέρτας. Είναι αυτός που πήρε τη θέση ενός γείτονά του εκεί στην Νότια Αμερική, του Πριχιώνη. Άλλο δίδυμο, δηλαδή το δίδυμο Ουέρτας Ρίμπας ή σαν εμετέριο σε ρόλο βασικού οργάνου πια στο παιχνίδι της Κάχα είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο Τριχιόνι Ρακόσεβιτς. Επανάληψη της βολής. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος να τονίσουμε είναι η χειρότερη ομάδα του top 16 στις βολές με ποσοστό κάτω του 70%, του 70%. Ο Δέσο Κουκλής σουτάρει με το κακό 42%. 16-24. 2-31 πριν από το τέλος πρώτης περίοδου. Ο Σκορτσανίτης μειώνει η διαφορά στους 7-17-24. Έχει προηγηθεί και με 11 η Κάχα. Ο Ολυμπιακός πιέζει σε όλο το γήπεδο στην προσπάθεια του Πεν τώρα συγκεκριμένα να ζησκεράνει το κατέβασμα της μπάλας από τον Γουέρτας. Με θητεία ετών αρκετών πια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Μπάλα στον Μπάρατς. Ο Μπάρατς με τον Σκορτσανίτη. Η Ίγκλης προσπαθεί να περάσει. Σουτ τριών πόντων. Άλλο ένα σουτ τριών πόντων. Αυτή τη φορά από το Σαν Εμετέριο που υπήρξε δίμιος του Αμαρουσίου στο ΟΑΚΑ στον αγώνα του πρώτου γύρου της πρώτης φάσης της Ευρωλίγκας. Σκορτσανίτης goal foul απέναντι στον Μπάρατς. 19-27. Ολυμπιακός δεν έχει κανένα πρόβλημα στην επίθεση. Εκεί που χρήζει άμεσης βελτίωσης είναι στην άμυνα, διότι το σκορ έχει ανέβει πολύ ψηλά. Ο ρυθμός είναι στο εκεί που τον θέλουν οι μπάσκοι. Στις πολλές επιθέσεις, στα πολλά σουτ, ακόμη και αν πρόκειται για εκτός έδρας μάτς. Παρεμπιπτόντως και φέτος, όπως συνήθως συμβαίνει, οι ελληνοϊσπανικές αναμετρήσεις έχουν απολογισμό υπέρ των άλλων και όχι υπέρ ημών. 17 μάτς έχουν γίνει φέτος, έχουμε 4 νίκες και 12 ήττες. Έχει μια νίκη ο Ολυμπιακός με τη Μάλαγα, μία με την Κάχα Λαμποράλ, μία ο Άρης με την Πανταλώνα, και πολύ εντυπωσιακή κιόλας, και μία ο Παναγιώτης με την Γκραν Κανάρια. Όλα τα άλλα αποτελέσματα είναι δικά τους. Πάσα στον Μπάρατς. Καλή αμυντική αντίδραση από τον Κλέιζα που πήγε πάνω του. Υπάρχει σφύριγμα. Αυτό είναι το 5ο ομαδικό φάουλ για τον Ολυμπιακό. Άρα ο Ίγκλης θα εκτελέσει βολές. Και δεύτερο προσωπικό για τον Πεν, ο οποίος γρήγορα αντικαθίσταται από τον Παπαλουκά. Εδώ είναι ο Καρλ Ίγκλης, ο Παπαλουκάς εδώ είναι, δεν είναι ο Ίγκλης. Ο Παπαλουκάς, ο οποίος παίρνει τη θέση του Πεν, ο Ίγκλης είναι στις βολές. Από το Πανεπιστήμιο της Χαβάη. Εντάξει, έκανε το όνομά του στην Γκραν Κανάρια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και από εκεί τον τσίμπησε ο Ιβάνοβιτς. Και είναι και αυτός γυρισμένος. Έχει παίξει τη Βίρτους Μπολόνια, έχει παίξει Ζαντάρ. Ενώ εδώ στην ευρωπαϊκή καριέρα του. 20-28 και 20-29 σταθερά στο προβάδισμα. Η Κάχα Λαμποράλ 1-38 πριν από το τέλος και η ώρα του Βάλτερ Χέρμαν του Αργεντινού.
παίκτη που μόνο κακές αναμνήσεις μας φέρνει. Ήταν εκείνος ο οποίος μας καθάρισε στον αλήθεια του μνήμης προημιτελικού των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Με ένα καλάθι πέτυχε στα τελευταία δεχόντια για 8 πόντους και 6 rebounds σε 13-14 μετές και μάτς. Μας έκοψε το δρόμο και τετράδα δηλαδή, πριν από 6 χρόνια. Γκέρμαν με πέρασμα από το NBA, πρωταθλητής στη Μάλαγα παρέα με τον Βασιλιάδη. Παίκτης εκρηκτικός, θεαματικός, εργαλείο. Να τους εδώ. Θα πάρει το σούτ μπροστά στον Παπαλουκά, rebound από τον Γκλέιζα. Και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να φύγει στον ευνηδιασμό. Παπαλουκάς όχι, ξαναγυρίζουν και τον αναγκάζουν. Ξαναγυρίζουν οι βάσκοι και τον αναγκάζουν το παιχνίδι 5-2-5. Και όντως η τσιά το Σκορτσανίτη, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Τάπα στο, του Μπάρατς πάνω στο Τζίλδρας. 20-29, 41 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Πάσα στον Γκλέιζα. Ούτε αυτός. Νέο επιθετικό rebound, καινούργια κατοχή. Για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η πολιορκία των παικτών του Ολυμπιακού στην άμυνα της Κάχα Λαμποράλ. Παπαλουκάς. Πάσα στον Γκλέιζα. Αυτός με τον Τελέτοβιτς θα αντέξει τη σύγκρουση και καινούργια κατοχή για τον Ολυμπιακό μετά το φάουλ. Και μερικά νεύρα ανάμεσα στον Τζίλτρες και τον Μπάρατς. 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος πρώτης περίοδου, οι σχεδόν 30 πόντοι που έχει φάει ο Ολυμπιακός, 29 είναι πάρα πολύ. Ανέβηκε πολύ ψηλά το σκορ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα, είναι μια ομάδα που παίζει όλα στα μάτς. Κυρίως εδώ στο στάδιο της Κυφυλίας, κοντά στους 90 πόντους, ενίοτε και πιο ψηλά, ενίοτε και μακριά από το ΣΕΦ παίζει στους 90 πόντους. Τεόντοσιτς για τρεις, όχι, τέσσερα συνεχεία στο χασούτ, μέχρι να λύσει την πολιορκία με αυτό το κάρφωμα ο Κλέιζα για το 22-29. Ουέρτας για τρεις, όχι και αυτό, με τόσα που έχουν βάλει, λογικό είναι αυτό, να είναι επίφοβο. 22-29 η διαφορά στους 7. Τέλος πρώτης περίοδου, επιστρέφουμε σε λίγο προς το παρόν σε καταστάσεις του Sky. Επιστροφή στο στάδιο της Κεφυλίας, κόρφο της περίοδου, Ολυμπιακός Κάχα Λαμποράλ, η παλιά καλή Ταού. 22-29, διαφορά σε 7 για τον Ολυμπιακό, αμυντικά προβλήματα. Κυρίως στην περιφερειακή άμυνά του, αυτό θα πρέπει να επιλύσει κατεπηγόντως για να φέρει το μάτς στα μέτρα του και να μπορέσει να το διαχειριστεί με τον τρόπο που ξέρει. Ο Ολυμπιακός, παραλαμβάνω, έχει προκριθεί από χθες. Η Κάχα Λαμποράλ δεν έχει περάσει ακόμη. Δεν έχει περάσει. Θα διεκδικεί και η Χίμκι και η Τσιμπόνα ακόμη που πέτυχε μόλι χθες την πρώτη νίκη της. Και μέχρι στιγμής πηγαίνει στράφη η κυριαρχία του στα rebound. Ο Ολυμπιακός έχει 11 αντί μόλις 5 των Βάσκων. Τελικό αποτέλεσμα στο Τελ Αβίβ, στον όμιλο Σταυρόλεξο. Μακάμπι Σιένα 97-82, ενώ η διαφορά ανεβαίνει με το καλάθι του Χέρμαν στους 9 ξανά, 22-31. Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 65-70. Πήγε η Μακάμπι στο 3-2, η Σιένα στο 2-3. Η Εφές στο 2-3 και η Ρεάλ στο 3-2. Εδώ, πόσοι χρυσοί Ολυμπιονίκες πάμε στο γήπεδο απόψε. Χρυσοί και χρυσές. Μία είναι η κυρία που βλέπουμε, η Σέριλ Σουπς. Σωστά. Και πρωταθλήτρια NBA. Πρωταθλητή NBA δεν έχουμε. Τετράκης. Τετράκης. NBA έχουμε. Τετράκης πρωταθλήτρια με, με τις Houston Comets. Έχουμε άλλον χρυσό Ολυμπιονίκη. Το χέρμα. Το χέρμα. Σωστά. Λοιπόν, μια μεγαλύτερη ίσως κυρία, μια από τις μεγαλύτερες κυρίες, δηλαδή 4-5 είναι. Η Λέσλη, η Σίνθια Κούπερ και αυτή. Και μεγάλη ζωή για το γυναικείο πρωτάθλημα που αγωνίζεται στις εσφαιρίδες. 26-31 στο λέει από Θοδωρής Παπαλουκάς. Σου που ήθελε να παρακολουθήσει βεβαίως ένα σπουδαίο μάτι της Ευρωλίγκας. Παρέα με τον γιο της. Μαζί με τον γιο της την πρώτη χρονιά εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εδώ πρώτη μήνες στην πραγματικότητα, πριν από 2 μήνες. Παπαλουκάς. Για να δούμε πώς θα αλλάξει το στάτους του Ολυμπιακού στο απόψινό μάτς. Κάχα έχει κλείσει την άμυνα της προς τα πίσω. Βούιτσιτς και αυτός νέο πρόσωπο στην πέρα του Ολυμπιακού. Το Κουκ, rebound από τον Φέροντα. Το όνομα του μεγαλύτερου Βόσνιου παίκτων των εποχών, ένας από τους κορυφαίους παίκτες που έπαιξαν τότε το παιχνίδι που λένε και οι Αμερικανοί. Περίπου να θυμίζει αντιλήμβαση και συνονόματος και συμπατριώτης του. Μπάρατς. Μπάρατς έχει γεννηθεί στην πόλη του Μπάγεβιτς και ενός άλλου πολύ μεγάλου Νικοσλάου παίκτη παλιού του Ντελίμπασιτς, του Ντελίμπακιτς, είναι από το Μόσταρ δηλαδή. Τσίλντρες για τρεις, μάλιστα, 29-33.
Ο Ολυμπιακός φτάνει σχεδόν σε απόσταση αναπνοής από την Κάχα. Αλλά είπαμε και προηγουμένως ότι δεν είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού η επίθεση. Στην άμυνα θα πρέπει να κοιτάξει να θωρακιστεί. Χέρμαν πηγαίνει μέσα και χρεώνεται με φάουλο Τσίλντρες στην προσπάθειά του να σταματήσει έναν παίκτη που τον βρήκε απέναντί του η Κάζο και στο NBA. Ναι, ναι. Όταν έπαιζε στους Πίστονς ο Χέρμαν, ο οποίος είδαμε, Βασίλη, στην προηγούμενη φάση πώς πήγε να εκμεταλλευτεί τη δύναμή του, την υπεροχή του σε δύναμη απέναντι στον Τσίλντρες και τα κατάφερε εύκολα. Μέλος της μεγάλης ομάδας Αργεντινής, η οποία κατέκτησε το χρυσό στην Αθήνα με Τσινόμπιλι, Σάντσε, Δελφίνο, Ομπέρτο, Σκόλα, Γκιτιέρες και όλη αυτή τη μεγάλη γενιά, Σκονοκίνη βεβαίως. Άτος εδώ ο Βάλτερ Χέρμαν, χαροκαμένος κι αυτός. Τραγική ιστορία κουβαλάει. Το 2002 σκοτώθηκαν στο Τροχείο η μητέρα του, η αδερφή του και η μνηστή του, και την επόμενη χρονιά έχασε τον πατέρα του. Παρ' όλα αυτά ξαναβήκε κουράγιο να παίξει μπάσκετ. Και ο Χέρμαν Βασίλη, ο οποίος είχε γίνει γνωστός στην Ισπανία όταν είχε κερδίσει τον διαγωνισμό καρφωμάτων φορώντας μόνο τον μποξεράκι του. Λοιπόν, ο Χέρμαν ανεβάζει τη διαφορά στους 6. 29-35. Πάρα από τις δύο φορές που καταδικήσει με την παλιά Τάου. Αυτός την οδήγησε για το πρόσφατο του 2002. Με παίκτο το Χαρίση. Καλάθι από τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη. 31-35 ο Μαυροκεφαλίδης, που από τη στιγμή κατά την οποία ξεπέρασε το πρόβλημα στη μέση και έγινε ενεργό μέλος του ρόστερ του Ολυμπιακού, όλο και περισσότερο την κάνει της εμπιστοσύνης του Γιαννάκη. Παίρνει λεπτά συμμετοχής και τα δικαιούται, τα αξίζει, τα βγάζει και με το παραπάνω. Μπάρατς, τι είπα προηγουμένως, ότι έχει καλό σούτ από τα 4-5 μέτρα. Παρακαλώ. 7 στα 10 τρίποντα πλέον η Κάχα. Στάνκο 2-17. Στάνκο Μπάρατς. Ναι, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σουτάρει για 3. 31-38 είναι ένα ζήτημα. Παράλληλα είναι ο Ολυμπιακός σοβαρό πλέον. Τα 7 στα 10 τρίποντα μέσα σε 12,5 λεπτά της Κάχα. Παράλληλα έγινε και φάουλ από τον Μαυροκεφαλίδη. Ο Γιαννάκης έχει βάλει τον Μπέβερλι για να πιέσει, αυτό είναι το προσόν του, τον Χουέρτας, πας και μπορέσει να ανακόψει το ρυθμό των Βάσκων. Εδώ είναι ο Βραζιλιάνος ο Χουέρτας. Pick and roll. Έκλεψε ο Τσίλντες, φεύγει ο Ολυμπιακός 3-2 στον ευθυνδιασμό. Για να δούμε την κατάληξη, ποιος θα πάει στο lay-up. Θα πάει ο Τσίλντες χωρίς αποτέλεσμα από την παρέμβαση, από την προσπάθειά του μάλλον να παρέμβει και να κρατήσει την μπάλα. Έπρεπε να σαν εμετέριο στον Μπέβερλι που ερχόταν από δίπλα του. Αλλά εκβιάζει προσπάθειες ο Τσίλντρες, δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής καθόλου σούτ. Έχει μόλις 3 προσπάθειες και φαίνεται ότι θέλει να σουτάρει, αλλά δεν βγαίνουν τα συστήματα για αυτόν. Πρώτη συμμετοχή απόψε για έναν παίκτη που το τελευταίο καιρό φέρεται παροπλισμένος, ο Σον Σιγκλετέρι. Τσίλντρες πατάει γερά, εδώ πια είναι πολύ δύσκολο να ανακοπεί. 31-33, 38-6 και 50 πριν από το τέλος. Μπάσκετα επαναφέρουν την μπάλα με τον Χέρμαν. Ολυμπιακός πιέζει σε όλο το γήπεδο για να μην επιτρέψει στην Κάχα Λαμποράλ να κάνει το παιχνίδι της. Υπάρχει αλλαγή όμως. Θα επιστρέψει αντί του Χέρμαν ο Ίγκλης. Η Κάχα πηγαίνει σε ένα σχήμα. Πηγαίνει. Ναι. Με τρεις γκάραν βάλουμε σε αυτή τη θέση και σε αυτή τη συνομοταξία και το σαν εμετέριο. Στο 4 είναι ο Ελιάχου. Αυτό το πτηνό και το λέω, θα το καταλάβετε όταν ήταν σουτέρα. Σαν Μπελεκάνο σηκώνεται ένα πόδι ψηλά. Κακό σουτέρα, αλλά καταπληκτικό στις διεισδύσεις. Πιέζει και κάνει το φάουλ πάνω στο Μαυροκεφαλίδη. Αυτός που είναι καταπληκτικός στον επιθετικό τομέα είναι ο Μαυροκεφαλίδης, ο οποίος έχει κάνει το ανέβασμα επίπεδο από το Μαρούσι στον Ολυμπιακό εξαιρετικά εφέτος και δίνει πολύ ποιοτικά λεπτά στον Ολυμπιακό ως backup του Κλέιζα. Έχει άλλωστε και την εμπειρία και από τη Βαλένθια και από τη Ρώμα. Θέλω να πω ότι δεν είναι πρωτάρι σε μπάσκετ διεθνούς επίπεδου και με τις εθνικές ομάδες, με όλες τις εθνικές ομάδες. Λοιπόν, μπορεί από ο συνάδελφος ο Δημήτρης Καρίδας μου έλεγε προηγουμένως ότι μέτρησε στην προθέρμανση του Ολυμπιακού το Μαυροκεφαλίδη να βάζει 11 στα 11 σερί τρίποντα. Ναι, φαντάζομαι ότι δεν θα το επιδιώξει στη συνέχεια του αγώνα. Δεν έχει σουτάρει άλλωστε ακόμη τρίποντα στην Ευρωλίγκα. Ο παίκτης που άξιζε την καριέρα του από τον ΠΑΟΚ, τον βλέπουμε εδώ, να βάζει τη βολή. Τη δεύτερη και τη δεύτερη. 35-38 Ολυμπιακός ξανά σε απόσταση αναπνοής. Το θέμα αυτό είναι να παγιωθεί, να μπορέσει δηλαδή να πάρει κεφάλι ο Ολυμπιακός και να μην ακολουθεί την Κάχα. Σιγκλετέρι για τον Ίγκλης. Βγαίνει πάνω του Τσίλντρες. Μένουν ακόμα 6 δευτερόλεπτα. Ελιάχου
Έκλεψε ο Μπέβερνι που πίεσε την μπάλα. Πάσα ευκαιριασμού για τον Τσίλτρες. Μπέβερνι, καλάθι από τον Αμερικανό. 37-38 είναι και φάουλ. Το οποίο σημαίνει ότι ο Πάτρικ Μπέβερνι θα έχει την ευκαιρία μετά το time out. Τώρα θα επιστρέψουμε να ισοφαρίσει για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Πρώτη φορά απόψε. Σε λίγο και πάλι μαζί. Έχουμε επιστρέψει κυρίες και κύριοι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 6 λεπτά και 24 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός κατάφερε, ενώ εδώ βλέπουμε τον Ευθύμη Ρετζιά. Ποιοι άλλοι είναι εκεί? Μα. Είναι εκεί η Καταρίνα Θάνο και η πηγή Δεβετζή, που συχνά πυκνά έρχονται στο ΣΕΦ φέτος. 37-38 ο άλλοτε παίκτης του Άρκανσο έχει δικαίωμα, έχει την ευκαιρία μάλλον, που για τον Ολυμπιακό είναι προνομιακό πια το γεγονός. Ναι, να ισοβαρίσει, είναι η πρώτη φορά, κατάφερε δηλαδή ο Ολυμπιακός. Να, εδώ βλέπουμε την πηγή Δεβετζή αριστερά και την Κατερίνα Θάνου δεξιά. Για τον Ολυμπιακό λοιπόν, του πήρε αρκετή ώρα, του πήρε για την ακρίβεια 14 λεπτά για να φέρει το μάτι στα ίσια. 38-38 με το goal foul από τον Patrick Beverly, που βρίσκεται ένα ισοϊψή παίκτη απέναντί του, άρα είναι λελογισμένη κίνηση για Ανάκη να βάλει πάνω στο συγκλετέρι τον Beverly. Τελέτοπης που έχει σιωπήσει εδώ και ώρα. Επιθετικό foul πάνω στον Τεόντο. Σέρβικη πονηριά. Εκμέευσε το foul. Μπήκε, χώθηκε εκεί στα πόδια του Τελέτοπης. Εδώ ξανά. Αυτό. Εδώ αναγκάζει, παρασύρει τον Τελέτοβιτς στο επιθετικό φάουλ, ο MVP του τελικού του κυπέλλου Ελλάδος πριν από μερικές μέρες, πριν από δύο εβδομάδες, σχεδόν δύο εβδομάδες το ελληνικό. Αυτές τις δάφνες παίζει ακόμη ο Τεόντοσης και της εξαιρετικής εφετινής πορείας του. Και μάλιστα πήρε και, θα το δούμε μετά το τρίποντο, τα κοπλιμέντα του Ιβάνοβιτς, που αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ταλαντούχος παίκτης που αγωνίζεται στην Ευρώπη. Πάντως ίσως ο γκάρντ με τη μεγαλύτερη ευχέρεια στο rebound αυτή τη στιγμή, έστω και αν δεν παίζει πολύ, είναι ο Μπέβερλι, και το είδαμε στην προηγούμενη φάση. Παπαλουκά στην επαναφορά, Τεόντοσιτς με αντίπαλο τον Ίγκλης. 38-38, 5,5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπέβερλι με τον Σιγκλετέρι. Βουίτσιτς έχει απέναντί του τον Μπάρατς, τον συμπατριώτη του. Τεόντοσιτς για τρεις, ο Ολυμπιακός παίρνει κεφάλι. 41-38 από τον Σέρβο, που ούτως ή άλλως είναι στα καλά φεγγάρια του τον τελευταίο καιρό, από την γραμμή των 6-25 στα δύο τελευταία μάτια της Ευρωλίγκας και τα δύο απέναντι στην Τσιμπόνα. Νομίζω ότι έχει 10 στα 15 τρίποντα. 5 στα 7 και 5 στα 8 απέναντι στους Κροάτες. Αλλά πολύ γρήγορα η απάντηση από την Κάχα Ρίγα για το 41-40. Και με αυτό το καλάθι του Σιγκλετέρι, οι Βάσκοι έδωσαν τέλος σε ένα σερί 10-0 του Ολυμπιακού, που είχε ανατρέψει τα δεδομένα του. 31-38 έγινε 41-38. Και... αυτό είναι το σερί του Ολυμπιακού. Άλλος ένας σχετικός παροπλισμένος. Βέβαια, ο Όλεζον, ο οποίος πέρσι έκανε όργια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα με τη Φουενλαμπράδα, ένας παίχτης που για τους παλιότερους ενδεχομένως να τους θυμίσει λίγο τον Τζον Κόρφα. Δεν είναι βέβαια, δεν σουτάρει με το ένα χέρι, είναι και αριστερόχειρας, αλλά του φέρνει λίγο στην κοψιά. Όλες ήταν από μικρά αμερικάνικα κολέγια, όχι δηλαδή εφημισμένα. Του χάλασε τη μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτη στο Μεσίνα. Σωστά. Ενώ ήταν πέρυσι μάλιστα στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, ήταν δίπλα από τον Πόεδρο ως ενδυνάμει παίκτης Ρεάλ. Παρ' όλα αυτά δεν χώρεσε ποτέ την φανέλα. Τον πήρε η Κάχα Λαμπορόλ. Μπάρατς που συνεχίζει να σκοράρει, όχι από το τρίποντο πια, αλλά με κλασική κίνηση pivot. Καλή άμυνα του Τελέτοβιτς. Απρόσεκτος εδώ ο Βουίτσιτς, που άρπαξε την μπάλα ο Βόσνιος. 41-42. Μπροστά η Κάχα και πάλι. Σιγκλετέρι. Όλεσον. Περνάει μέσα, φύγει την μπάλα με τα αριστερού. Αλλαγή κεριού στον αέρα για το 41-44. Παραλαμβάνω ότι είναι πολύ επικίνδυνη εκτός έδρας η Κάχα. Και οι δύο νίκες της τώρα στην Ευρωλίγκα είναι μακριά από την Φερνάντο Μπουές Αρίνα. Τεόντος εναντίον όλων, κακή επιλογή, δεν είχε και πολύ τύχη εκεί. Θα έπρεπε να του κάνει η μπάλα του χατήρι σε μεγάλο βαθμό. 41-44. Θα επαναφέρει τον Σκορτσανίτη σε λίγο Γιαννάκης. Υπάρχει σφύριγμα από τους διαιτητές, φάουλ στην άμυνα του Ολυμπιακού. Τεχνική ποινή στον Τεόντος. Τεχνική ποινή στον Τεόντος. Για να πάμε λίγο με τους πάγκους. Δημήτρη,
Ο Μίλος Τεόντοντς έφαγε τεχνική ποινή. Να πούμε ότι μάλλον του είπε κάποια γαλλικά του διαιτητή για ένα φάουλ που δεν το είχε δώσει σε μια προηγούμενη φάση. Τώρα, όσον αφορά στην επίθεση, αν εξαιρέσουμε τις δύο τελευταίες, ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ικανοποιημένος. Το θέμα είναι η άμυνα να πιέσουν πιο πολύ. Γι' αυτό έπαιξε και μέχρι τώρα έχουν παίξει, νομίζω, ναι, με τρία γκάρ. Ο Ολυμπιακός θα παίξει τώρα με Μπέβερλι, Τσίλτρες, Κλέιζα και Σκοτσανίτη. Δύο τελευταίοι επιστρέφουν στην Πεδάδα και τον Παπαλουκά που είναι παραμένουν. Και από την άλλη πλευρά, στην απόρρια της τεχνικής ποινής εκτελεί βολές ο Τελέτοβιτς. Συνεβάζει τα τρίποτα και χάνει τις βολές ο Βόσνιος. Είναι ο Σαν Εμετέρη, ο Μπάρατς, ο Σιγκλετέρη και ο Όλεσον. Βάζει τη δεύτερη ο Τελέτοβιτς. Πρώτος του πόντος μετά το 7ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός, και αυτό είναι σημαντικό, θα έχει ένα σερί 9-0 στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει ξαναχάσει μετά την ήττα του από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Έχει ένα σερί 12-0 στην έδρα του στην Ευρωλίγκα, πάνω από χρόνο. Τελευταία ήττα του σε αδιάφορο μάτς πέρυσι από τη Λεμάν. Εδώ. Και βεβαίως είναι μαζί με την Μπαρσελόνα είναι οι μόνες ομάδες που δεν έχουν ιτηθεί στην έδρα τους στην Ευρώπη. Και στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα. Κλέιζα! Πολύ γρήγορα σε φάση ευνηδιασμού. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει όμως. 41-45. Η μπάλα στα χέρια του Όλεσον. Έχει επιστρέψει ο Ολυμπιακός. Δεν δίνει ευνηδιασμό στην κάχα. Ούτως ή άλλως, παραλαμβάνω, παίζει γρήγορα. Είτε έχει το σπίτερ μέσα, που δεν τον έχει πια. Έπαιξε μόνο στα πρώτα δύο μάτς του Top 16. Σιγκλετέρη. Πάνω στις αλλαγές πήγε να τον μαρκάρει ο Κλέιζα. Πέφτουν στην παγίδα του χρόνου οι Βάσκοι. 41-45. Προβάδισμα πάντοτε για την Κάχα. Ολυμπιακός μια φορά πέρασε. 41-38. Προϊόν ενός σερί 10-0. Στην επαναφορά ο Μπέβερλι. Αλλά ο Ιβάνοβιτς έχει να σκοράρει. 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Ο Παλουκάς με τον Όλεσον έχει εκεί μισμάτς. Σκορτσανίτης δεν έχει μισμάτς, αλλά έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Έχει πολύ πάθος και έχει και μια φόρμα σε πολύ μεγάλη διάρκεια πια και μια αξιοπιστία η οποία σε βάθος χρόνου μόνο προς όφελός του και προς επιβεβαίωση όλων αυτών των καλών πραγμάτων που υποθεί για λογαριασμό του θα αποδεί. 43-45. Και φαίνεται πως ο Γιαννάκης δεν θα ρισκάρει μόνο αν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσει τον Μπουρούς. Τελέτοβιτς στο low post. Τι έγινε εκεί? Αντικανονική παρέμβαση. Για να δούμε τι έγινε τώρα. Σωστό είναι. Δεν θα το καταλογίσει το καλάθι. Ναι, δεν πρέπει να μετρήσει το καλάθι. Αυτό το... πείθεται επ' αυτού και ο Ιβάνοβιτς. Έχει τελειώσει ο χρόνος, ναι, και είναι αντικανονική παρέμβαση του Μπάρατς. Σωστά. Από αυτό το περίεργο σούτ, αλλά Κλέιζα είχε βάλει, δεν είχε βάλει ένα με τον Παναθηναϊκό να το πει. Ναι, από την ίδια γωνία. Σωστό. Ένα τρίποντο στην τελευταία περίοδο. Ναι, σε κέριο χρονικό σημείο από αυτή την ίδια φύση που σου λέω τώρα. Σε ζώνη. Σε άμυνα ζώνης η Κάχα. Τσίλδρες. Μπάλα μέσα. Καλά κάνει ο Τσίλδρες. Ο Ολυμπιακός έχει δύναμη πυρός μέσα στη ρακέτα τον Σκοτσανίτη. Και είναι πολύ λογικό να τον ταΐζουν οι συμπαίκτες του. Ναι, δεν αποκλείεται. Είναι λογικό αυτό που σκέφτηκε και που κατέβασε. Πες το Κώστα, δικό σου για να μην το οικείο. Κοιτώντας τόση ώρα το παιχνίδι, και επειδή βλέπω τον Ιβάνοβιτς ότι δίνει συνεχώς οδηγίες στον Μπάρατς, του δίνει οδηγίες όταν ο Σκορσανίτης είναι μέσα, στην επίθεση να σουτάρει. Στην άμυνα έχει σοβαρό πρόβλημα. Και εφόσον δεν μπορεί ο ίδιος να σταματήσει τον θηριώδη σέντερ του Ολυμπιακού, ίσως γι' αυτό να γύρισε σε ζώνη, προκειμένου να έρθουν οι απαραίτητες βοήθειες. Σωστά. Εκτός αν είναι μια ζώνη μικρής διάρκειας από αυτά τα τρίκ που κάνουν οι προπονητές, είτε πολλαπλές άμυνες, αυτά τα multiple difference. Ή απλώς ζώνη μετά από κάποιες συγκεκριμένες φάσεις του αντιπάλου. Θα το δούμε. Δεν είναι και η συντέλεια του κόσμου τώρα. Αυτό δεν θα την προκαλέσει. Δηλαδή. 44-45 εκτός και αν με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός σε κάποια μάτσα αντιμετώπισε προβλήματα με δύο ζώνες. Μπάλα το Σαν Εμετέρη Όλεσον για τρεις. Rebound από ποιον? Από τον Τεόντοντς τελικά. 44-45, 1-50 πριν από το τέλος. Πλούσιο σκορ. Τι κάνει ο Τσίλδες εκεί? Τελικά θα μαζέψει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός θα πάει σε οργανωμένη, απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Τεόντοντς για τρεις από την πάσα του Παπαλουκά. 47-45 με το χτύπημα από τα 6-25. Με πολύ καλή πάσα του δευτεραθλητή Ευρώπης με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Μίλος Τεόντοντς. Μετά από 18 λεπτά στη χάλα πιονίρεται μεταξύ Παρτιζάν Παναθηναϊκός 28-33. Παναθηναϊκός παίζει εκεί χωρίς τον Νίκολα Πέκοβιτς.
Και το μάτς βεβαίως ενδιαφέρει αν ο Παναθηναϊκός νικήσει, πέρα βεβαίως από την δική του επιθυμία για νίκη, γιατί οι πρωταθλητές Ευρώπης δεν διανοούνται να τελειώσουν χωρίς νίκη το Top 16. Εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό και το Μαρούσι. Αναμάνω, εάν ο Παναθηναϊκός αλώσει απόψε τη Χάλα Πιονίρ, τότε το Μαρούσι θα πρέπει να νικήσει τον Παναθηναϊκό την επόμενη αγωνιστική για να προκριθεί στο Top 16 αντί για την Παρτιζάν. Ό,τι και αν κάνει η Παρτιζάν με την Παρτιζάν. Έχει περάσει ούτως ή άλλως από χτες. Ο Έρτας, καλή άμυνα, καλή αμυντική αντίδραση από τον Ολυμπιακό πάνω στον Βραζιλιάνο. Με το τρελό αλλά Steve Nash μαλλί. Τεόντοσιτς ξανά για τρεις. Rebound από τον Μαρκεφαλίδη. Με Βασιλόπουλο στην πεντάδα, ο Ολυμπιακός είναι ο Βασιλόπουλος στην τρία. Ήρωας, εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Καταλήτης και στα δύο μάτς πέρυσι με την Τάου. Εξαιρετική άμυνα στο Ρακόζεβιτς και μια τάπα εδώ σε αυτό το καλάθι, ακριβώς στο κρισιμότερο σημείο του μάτς, που ο Ολυμπιακός το πήρε με τρεις πόντους. Και σπουδαία εμφάνιση και έξω κιόλας με τρίποντο. Γιατί και πέρυσι ο Ολυμπιακός την Τάου τότε νίκησε δύο φορές και πήρε και πρόκριση και πλεονέκτημα για να παίξει με τη Ριάλ. Δύο μάτς εδώ, δεν την χρειάστηκε το τρίτο. Την καθάρισε εκεί. 47-45. Για να δούμε αν η ιστορία επαναληφθεί και αν δηλαδή θα είναι αίσιος Ιωνός το συναπάντημά του με τους Βάσκους για να φτάσει στο Final Four. Εδώ τα σούτ μέσα στη ρακέτα, 9 στα 12 για την ΤΑΟ, για την Κάχα, με συγχωρείτε, 14 στα 23 για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός είναι δύο πόντους μπροστά. Τελέτοβιτς, επίδειξη υψηλής τεχνικής και ταχύτητας, όμως γρήγορης αντίδρασης, πήγε ο Βόσνιας. Δεν πρέπει να τρέξει εδώ ο Ολυμπιακός και ορθά πράγματα. Ναι. Γιατί έχει όλο το χρόνο στη διάθεση, δεν υπάρχει κανένα λόγος δηλαδή. Όχι, θα μείνουν. Όχι, δεν θα μείνει τίποτα. Ένα δευτερόλεπτο. Ένα τίποτα θα μείνει για την Κάχα. Είναι συνεχεία. Παπαλουκάς. Στην απέναντι πλευρά, Σκορτσανίτσα την πάσα του Μαυροκεφαλίδη. Φάουλ. Θα είναι λογικότατη και επιβεβλημένη, θα έλεγα, στην παρούσα φάση η τακτική την οποία ακολουθεί ο Ολυμπιακός. Να τροφοδοτηθεί κατά κόρον ο Σκορτσανίτης, γιατί πια ο όγκος του αλλά και η ευκινησία του Big Sopo είναι σε τέτοιο επίπεδο που ούτε ο Μπάρατς ούτε ο ποιος άλλος παίκτης μπει να τον καλύψει, μπορεί να τον σταματήσει. Το θέμα είναι βασικό. Και να του στείλει με φάουλ, δηλαδή αυτό είναι. Το θέμα είναι ότι φορτώθηκε με το τρίτο του φάουλ ο Μπάρατς και πλέον δεν έχει άλλες επιλογές στο 5 ο Ιβάνοβιτς, ελείψη του Σπλίτερ. Άρα ήταν ο και καλύτερος. Και του Σέρβου. Του Γκολούμποβιτς, που τον απέκτησε από την Ολύμπια Λιμπιάννα, δεν έχει δικαίωμα να συμμετοχεί στην Ευρωλίγκα. Παίζει μόνο στο σπανιό ελληνικό πρωτάθλημα. Εδώ ο Μπέβερλι που θα επιστρέψει για μια άμυνα μαζί με τον Χαλπερί. 4 δευτερόλεπτα μένουν. Δεν μπορεί να δώσει φάουλ. Λοιπόν, ο Σόφο βάζει τη δεύτερη. Ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά απόψε στους 4. Μεγαλύτερη διαφορά που είχε πάρει μια φορά ήταν στους 3. Time out, γυρίζουμε. Το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον πρώτο τελευταίο αγώνα του Ολυμπιακού στο Top 16 και ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα η οποία από τις 4 του ομίλου ξέρει ότι το μέλλον της είναι σε ορίζοντα ανοιχτό και ετοιμάζεται απλά ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει την Πρόκοπ στην επόμενη φάση της Ευρωλίγκας ή την Τσεσκά, αναλόγως με το τι θα βγει, δηλαδή την προκριτικά τους. Αν είναι πρώτος θα παίξει με τους Πολωνούς του Κιντέλ Βούτσι. Όλεσον. Ποιος θα πάρει το τελευταίο σου, θα το πάρει... Όχι. Να. Hop. Όχι. Έκανε λάθος ο ίδιος που πάσαρε. Έκανα μια πάσα παραπάνω. Δεν υπολόγισα αυτό το χρόνο, παρόλα αυτά βάζει και αυτά που δεν μετράνε. Εν τέλει, ο φοβερός και τρομερός Τελέτοβιτς θα έπρεπε να σουτάρει εδώ. Γιατί από εκεί πέρα το σουτ είναι εκπρόθεσμο του Τελέτοβιτς. Λοιπόν, τέλος πρώτη ημιχρόνου, κυρίες και κύριοι. Σε ένα πολύ πλούσιο και πολύ ελκυστικό πρώτο ημίχρονο, Ολυμπιακός προηγείται της Τάου. Σκάθα, Λαμποράλ, 49-45, σε λίγο ξαναγυρίζουμε για τη συνέχεια του ούτως ή άλλως πολύ ενδιαφέροντος και σημαντικού αυτού αγώνα. Εδώ είμαστε ξανά στο Άδειο Ειρήνης και Φιλίας, 49-45, Ολυμπιακός Κάχα Λαμποράλ. Μετά το πρώτο ημίχρονο που υπήρξε εξόχως χορταστικό, θα έλεγα, για το φιλοθεάμον κοινό, με τις επιθέσεις να λειτουργούν καλά. Με τις άμυνες, εντάξει, να μην διαπρέπουν, αλλά το ένα σαν και καλά δεν είναι. Δεν μας καθόλου. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, έχει κουρνιάσει λίγο εκεί ο κατέβασμα, όπως τον μάλωσε ο Ιβάνοβιτς.
που είναι και πολύ αυστηρός. Ε, Κώστα. Όχι, όχι. Α, όχι, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Ο Ιβάνοβιτς προσωπικά. Να επικαλεστώ την παλιά γνωριμία μου με τον Τούσκο. Δηλαδή να σε αφήσει να προχωρήσει λίγο, να ακούμε και τις οδηγίες του. Απλά δεν μου μίλησε κανένα. Όχι, εντάξει, είμαι σε αρκετά καλό σημείο. Μπορώ να δω κάποια πράγματα. Από κύριο Ιβάνοβιτς πάντως δεν νομίζω ότι είναι εύκολο στην προσέγγιση όσο το μας παίζεται, διότι κάθε φορά που η ομάδα του κάνει κάποιο λάθος ή ο Ολυμπιακός πετυχαίνει κάποιο καλάθι το οποίο αυτός θεωρεί ότι θα μπορούσε να έχει αποφευθεί, τεινάζεται σαν να τον έχει χτυπήσει ηλεκτρικό και ξεσπάει όπου βρίσκεται. Εβάλαμε τη μάχη του Μάλκοβιτς, ήταν ο αρχηγός του, ο μεγάλος αρχηγός του Λιγκοπλάστικα και ήταν εκείνος που τον προξένευσε στην συνεχεία στην Ελβετία, στη Λιμός και γενικώς υπήρξε ο μέντορας του γκουρού του όλα αυτά τα χρόνια, ο μεγάλος του δάσκαλος. Πάμε και στον Δημήτρη Ζαφυρόπουλο, τι άκουσε από τις τελευταίες οδηγίες του Παναγιώτη Γιαννάκη, ενώ ο Τελέτοβιτς δεν επιστρέφει στο σκοράρισμα από τα 6-25. Παρ' όλα αυτά κλέβουν, αλλά δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν επίθεση εντός του νομίμου χρόνου. Η Βάσκη, Δημήτρη. Από την άλλη, το κλίμα στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι πολύ καλό. Συνεχίζουμε όπως είμαστε στην επίθεση και στην άμυνα προσήλωση και αποτελεσματικότητα και ιδιαίτερα στο μαρκάρισμα του Τελέτοβιτς. Για τον Ολυμπιακό, το σημερινό μάτς έχει και ένα στοίχημα, αλλά θα τα πούμε αργότερα. High-low, συνεργασία των δύο ψηλών. Σκορτσανίτης, άπαιχτος απόψε. Και από τη γραμμή του φάουλ που συνήθως είναι το προβληματάκι του, αλλά και στο να τελειώνει τις επιθέσεις. Εδώ τον ταΐζει κανονικά και με τον όνομα. 51-45 Ολυμπιακός στο συνέξι. Όλεσον, φάουλ από τον Θεοντοσίτς. Δεύτερο για τον Σέρβο Playmaker. Ο Σκορτσιανίτης συνεχίζει από εκεί που τελείωσε στο ΟΑΚΑ. Έκανε ρεκόρ περίοδου με τους 18 πόντους που σημείωσε. Βέβαια τους 16 εξ αυτών που σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια η άμυνα του Παναθηναϊκού λειτουργήσε πολύ καλύτερα πάνω του. Συνήθως και ο ίδιος κουράστηκε, αλλά γενικότερα ο Σοφοκλής είναι σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Σε εξαιρετική κατάσταση είναι σε αυτό το σουτ και ο Ίγκλης, ο οποίος κατεβάζει τη διαφορά στους 3, 51-48 πάντοτε προς το Ολυμπιακός. Έχει επιστρέψει την πεντάδα του Ολυμπιακού. Πεν, Σκορτσανίτης, οι παγίδες. Και αυτό από τον Θεότοσο. 53-48. Τώρα ήταν δεν ήταν ζώνη εκείνο που έπαιξε για λίγο που φάνηκε να παίζει ο Ιβάνοβιτς. Περισσότερο πάντως παγίδα ήταν, κάνουν συνεχώς παγίδες στους ψηλούς του Ολυμπιακού και τους Σκορτσιανίτης στη baseline, στη βασική γραμμή. Η βάσκη αυτή ήταν η οδηγία του Ιβάνοβιτς. Ελιάχου από τον γιο του ανθρώπου ο οποίος κάποια στιγμή εμφανίστηκε να διεκδικεί αξίωμα ή εμπλοκή στην ΑΕΚ. Πριν από μερικούς μήνες. Και στην ΠΑΕ και στην Εργαστεχνική κιόλα. Το πώ το έκανε. Σκορτσανίτης, ασταμάτητος για άλλη μια φορά, 55-50. Δεν βγαίνει, Βασίλη, με τίποτα το μαρκάρισμα του Τελέτοβιτς πάνω στο Σοφοκλή. Σωστά, γιατί έχει κορμί ψηλού, κορμί σέντερ, τρόπον τεινά ο Τελέτοβιτς, αλλά οργανικά, λειτουργικά, από πάση άλλη πλευρά, δηλαδή είναι παίκτης στη χειρότερη περίπτωση, βαριά 4. Να τους εδώ. Σαν τριάρι, δηλαδή κανονικά σαν τριάρι και με τον νόμο. Σουτάρι, τρέχει και στην άμυνα και στην επίθεση. Είναι εδώ πια. Θα σκοράρει χωρίς αντίπαλο. Ο Σκορτσανίτης 57-50 πηγαίνει για ρεκόρ. 19 έχει φτάσει. Ατομικό του ρεκόρ εφέτος. Και δεν ξέρω ποιο είναι το ρεκόρ του στην Ευρωλίγκα. Θα το βρει η υπηρεσία. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει στατιστική της Ευρωλίγκας. Για να μας βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις, εντός σε λίγο θα το έχουμε και αυτό. Άλλωστε είναι η περίοδος που κάνει ρεκόρ ο Σοφοκλής, άρχισε με την εθνική ομάδα από το μάτς με τη Σλοβενία τον μικρό τελικό και πηγαίνει με την κεκτημένη εδώ Childress 59-50 ο Ολυμπιακός βρίσκει ανοιχτό γήπεδο, τρέχει στον ευνηδιασμό και τελειώνει τις φάσεις είτε με lay-up είτε με κάρφωμα time-out. Τι λες να πούμε στο Δημήτρη Ζαφυρόπουλο που έχει μεγαλύτερη ευκαιρία κινήσεων στα πέριξ του πάγκου του Ολυμπιακού να πάει να πει στο Γιαννάκη να τον αφήσει λίγο το Σόφο ή στον ίδιο το Σόφο να βάλει 7 πόντους ακόμα να κάνει ατομικό ρεκόρ καριέρα στον Ολυμπιακό. Παραλέως είναι ο Δημητράκης, μπορεί να τα καταφέρει. Έχει 25 από το μάτι με τις Αλγκύρες πριν από 4 χρόνια επί Καζλάους καυτότε και βάλει 25, έχει φτάσει 19 μέχρι τώρα. Άρα θέλει 7 για να κάνει ατομικό ρεκόρ καριέρα στον Ολυμπιακό σε όλα τα επίπεδα. Στα επίπεδα της Ευρωλίγκας μας. Και το ατομικό του στην Εθνική είναι 24 που σημείωσε στο μικρό τελικό με τη Σλοβενία. Για πάμε στον Δημήτρη Ζαφυρόπουλο. Αν δεν υπήρχε το δράμα του. Αν δεν υπήρχε το προσωπικό δράμα του Παναγιώτη Γιαννάκη, μπορεί να έκανα την κίνηση. Αλλά καταλαβαίνετε. Η πρώτη αποστολή εξετελέστη. Ο Μπάρατσεκ βγήκε έξω με 3 φάουλ. Επόμενο στόχο είναι ο Μίσα Τελέτοβιτς και το σύνθημα γνωστό. Η μπάλα στο Σοφοκλή Σκοτσιανίδη. Μάλιστα.
Καλή άμυνα τον Μπεν. Μάλλον ο Μπεν τελείωσε την καλή άμυνα που άρχισε νωρίτερα. Ιδανικός ευνηδιασμός, ο τέλειος ευνηδιασμός αυτός είναι. Δύο πάσες και ο Ολυμπιακός στο 3-1. Θα φτάσει στο 61-50 η διαφορά στους 11. Από το... από αυτό το σερί που τρέχει ο Ολυμπιακός. Ισοφαρίζει και τη μεγαλύτερη διαφορά που είχε πάρει η Κάχα. Είχε προηγηθεί με 10-21 στο 5ο λεπτό. Και τρέχει ένα σερί 8-0 ο Ολυμπιακός. Με Σκορτσιανίτη και Τεόντοσιτς να σκοράρουν, αλλά και τον Τζίτλες να έχει ένα lay-up. Μπάλα στα κρύα του Ρίμπας. Παίζει με Ρίμπας με δύο κλασικούς point guard πια. Βέβαια ο Huertas shooting guard ήταν στην αρχή της καριέρας. Στην συνεχεία έγινε κανονικός κλασικός playmaker. Βασίλης, αν και αυτό είναι combo guard στην πραγματικότητα. Νάτος εδώ θα σουτάρει. Παίζουν δηλαδή Ρίμπας και Huertas μαζί. Όλα τα λεφτά είναι οι αντιδράσεις του Σοφοκλή στα pick and roll των Βάσκων. Τελέτοβιτς για τρεις. Πάσα ευνηδιασμού από τον Τζίλδες στο Κλέιζα. Και φάουλ. Ο Κλέιζα που τα βάζει με τον εαυτό του γιατί ήθελε κιόλας να σκοράρει. Και τα είναι ωραία η ατμόσφαιρα πια ανάμεσα στους παίκτες του Ολυμπιακού, διότι έχουν και την ενθάρρυνση, την πολύ έντονη πια από τον κόσμο. Είναι κανένα 8.000 θεατές εδώ στο ΣΕΦ απόψε. Θα έπρεπε να είναι περισσότεροι. Ναι. Έτσι γιατί ο Ολυμπιακός φέτος αποδίδει εξαιρετικό μπάσκετ. Κλέιζα για το 62-50, ο Ολυμπιακός που σιγά σιγά αρχίζει να θεμελιώνει τη νίκη του. Είναι μια καλή βραδιά για τον Ολυμπιακό. Παίζει καλό μπάσκετ από ένα σημείο και πέρα, δηλαδή από την πρώτη περίοδο και πέρα. Διότι βελτίωσε όντως, αυτό ήταν το κομβικό σημείο, βελτίωσε περιφερειακής άμυνας του. Και αν μάλιστα δεν συμβεί κάτι συγκλονιστικά απρόπτω, ο Ολυμπιακός θα είναι από απόψε πρώτος. Και θα περιμένει πια τον αντίπαλό του στην επόμενη φάση με πλεονέκτημα έδρας. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, 100%. Αν νικήσει σήμερα είναι πρώτος και παίζει με την πρώτη. Όχι, και να χάσει και μέχρι 4 πόντους πάλι. Είναι σωστός. Και ό,τι και αν γίνει με την Χίμκι την επόμενη αγωνιστική στη Μόσχα. Αντιθέτως, οι υπόλοιπες ομάδες θα ζήσουν τη δική τους αγωνία για μια εβδομάδα. Και τρεις, άλλος με λιγότερες, δηλαδή κατά σειρά πλέον πιθανότητων, αν ο Ολυμπιακός καθαρίσει την πλουγάδα απόψε, κατά σειρά πιθανότητων πρόκληση είναι η Κάχα, η Χίμκι και η Τσιμπόνα. Και το λέω αυτό γιατί έχει πιο εύκολη δουλειά η Χίμκι. Η Κάχα έχει μάτσει την έδρα της με την Τσιμπόνα. Εκείνο που έλεγα προηγουμένως και είπα ότι δεν θα το μαρτυρήσω, αλλά νομίζω ότι με τη διαφορά στους 13 όχι πως έχει κρυφθεί τίποτα, αλλά για τον Ολυμπιακό παίζει και ένα στοίχημα, και αυτό είναι πιο ότι ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να γίνει, όχι απόψε, την επόμενη αγωνιστική η πέμπτη ομάδα στα 9 χρόνια που υφίσταται το Top 16, η οποία θα τερματίσει αίτητη, θα κάνει 6-0 βαζίστα από την φάση. Οι τέσσερις προηγούμενες ήταν, είναι η Μπενετών το 2003, η Τσεσικά το 2007, η Ταού το 2007 με προπονητή τον κύριο εδώ. Εδώ τα φοβερή φάση ανάμεσα με τον το Alley-oop που θα τελειώσει ο Τσίλτρες. Σε μια κλασική φάση πλέον ανάμεσα στον Τεόντοσιτς και τον Αμερικανό του Ολυμπιακού. Και η Μακάμπι το 2005, και επιμένω στη Μακάμπι, ήταν η μόνη ομάδα από τις τέσσερις που έχουν κάνει 6-0 που εν τέλει δίνει σε όλο τον δρόμο και πήρε κύπελλο πρωταθλητριών. Καλάθι από τον Γκλέιζα. 67-50, ο Ολυμπιακός απογείωνοντας 17. Ο Ολυμπιακός τρέχει σερί 14-0 και στη τρίτη περίοδο έχει 8 στα 8 σούτ εντός παιδιάς. Δεν έχει αστοχήσει σε καμία προσπάθειά του. Και γι' αυτό ο Ιβάνοβιτς αναγκάζεται να ζητήσει time out. Πάμε σε διακοπή. Κυρίες και κύριοι, πάντα εδώ στο γήπεδο, στο στάδιο της Κεφυλίας και στο γήπεδο της τηλεόρασης του Sky βεβαίως. 67-50. Με το σερί 14-0 που τρέχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος απέχει 15 λεπτά από το να πετύχει να κατοχυρώσει την 31η νίκη του σε 37 μάτς τη σεζόν. Σημαντικό ρεκόρ, 6 ήττες έχει και 30 νίκες τώρα. 68-50 το σερί στο 15-0 πια. Μέσα σε 3 λεπτά, σε 2-55 για τον Ολυμπιακό. Και με 8 στα 8 ο Ολυμπιακός έχει άπτεστη διαδρομή στα σούτ 2 πόντων. Τώρα. Και τρεις συμβολές από τον Γκλέιζα. Huertas, πάσα στο Ρίμπας. Μπάλα μέσα, Μπάρατς θα γυρίσει για το Χουκ. Και σπάει το σερί του Ολυμπιακού ο Κροάτης με τις βοσνιακές ρίζες. 68-52, 4-40 πριν από το τέλος. Γκλέιζα, έχουν επιστρέψει οι Βάσκοι, το κυνηγάει ο Λιάχου. Εδώ έχει πλεονέκτημα, ο Γκλέιζα είναι πιο δυνατός από τον Ζαϊλίνο. Μπορεί να τον βάλει με πλάτη δηλαδή.
Και όντως έτσι. Η πάσα προς τον, δεν βρήκε προορισμό, η πάσα προς τον Βουίτσιτς. 4,5 λεπτά ακόμα, Ολυμπιακός είναι στους 16 πόντους. Καλύτερο ρεκόρ στην ιστορία του στα top 16 είναι το 5-1 με το οποίο τελείωσε πέρυσι. Και μια ήττα από το Μιλάνο στην πρεμιέρα. Μετά έκανε 5 νίκες. Τώρα απόψε πηγαίνει για την 5η νίκη και την άλλη εβδομάδα στη Μόσχα για την 6η. Φάουλ πάνω στον Βουίτσιτς από τον Ελιάχου. Απλά φέτος, Βασίλη, με πολύ πιο πιστική παρουσία ο Ολυμπιακός. Σωστό. Με την καλύτερη επίθεση της Ευρώπης και γενικότερα με εξαιρετικό θέαμα. Με πιο γεμάτο ρόστερ, με πιο ποιοτικό, με μεγαλύτερη εμπειρία σε κάποιους παίκτες πάνω στις πλάτες τους. Με περισσότερες εναλλακτικές λύσεις. Και συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, και με καλύτερο χειρισμό από τους δύο κυρίους που είδαμε, τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τον Μάνο Μανουσέλη, και βεβαίως όλο το επιτελείο του Ολυμπιακού που φέτος δείχνει να έχει μάθει πολύ καλύτερα το ρόστερ που έχει στα χέρια του και να το διαχειρίζεται καλύτερα. Και ο Ολυμπιακός παρουσιάζει βεβαίως έτος και ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Είναι πολύ πιο γρήγορος, πολύ πιο θεαματικός και όλα αυτά εξαργυρώνονται ποικιλοτρόπως. Βεβαίως η εξαργύρωση είναι τίτλη του Ολυμπιακού μετά από 8 άγωνα χρόνια. Πήρε ένα δίδυμο το κύπελλο Ελλάδος. Καταπληκτική φάση εδώ, την τελειώνει με το κάρφωμα σαν εμετέριο. 70-54. 3-56 πριν από το τέλος. Ολυμπιακός παίζει με Τεόντοσιτς, Πεν, Διογκάρ, Τσίλδε στο 3, Κλέιζα στο 4 και Βουίτσιτς. Κλέιζα για 3 μπροστά τον Ισραηλινό. Επιθετικό rebound. Ναι, από τον Βουίτσιτς εν τέλει. Πάσα μέσα, φάουλ πάνω στον Τσίλδε. Τέταρτο από τον Μπάρατς. Αυτός είναι ο Στάνκο Μπάρατς. Ένα φάουλ πριν από την έξοδο του Κομάτς. Θα επιστρέψουν ο Μαυροκεφαλίδης θέση του Κλέιζα. Πιο φουνταριστός παίκτη δηλαδή από την Ολυμπιάνος. Αλλά έχει πλάκα. Και ο Τελέτοβιτς στη θέση του Μπάρατς, που έχει ρωθεί με τέταρτο φάουλ. Είναι όμως φοβερός ο Κλέιζα, ο οποίος αν μπορούσε να παίζει 42 λεπτά σε αγώνα 40 λεπτών θα το έκανε. Ξανά ίσιο το βράδυ, ο Τσίλδρες έχει 12 πόντους και 8 rebounds. Ναι, δηλαδή αν σε ρωτούσα τι νούμερα έχει, θα έλεγες 5 πόντους και 2 rebounds. Και 2 rebounds, ναι. Αφανής, αλλά πολύ ουσιαστικός. Όπως γενικώς, πολύ ουσιαστικός είναι φέτος όλη τη χρονιά. Πολύ πιο όρημος, πολύ πιο εξοικειωμένος με αυτό που λέγεται διεθνές μπάσκετ. Φεύγει ο Βουίτσιτς και ο Γιαννάκης ανακατεύει ξανά την τράπουλα. Πηγαίνει πια σε ένα άλλο σχήμα, εντελώς διαφορετικό. Με το Βασιλόπουλο στο 4. Εντάξει, 3-4 τώρα σχετικά είναι αυτά πάντα. Παρέα με τον Τζίλδες και το Μαυροκεφαλίδη στο 5. Ελιάχου με το Βασιλόπουλο. Θα γυρίσει ο Ισραηλινός χωρίς αποτέλεσμα. Μαυροκεφαλίδης ελέγχει την κυκλοφορία. Και όντως η πάσα κυριασμού πηγαίνει για το alley-oop για τη φάση της βραδιάς. Σε συνέχεια εκείνης που έκαναν προηγουμένως συνεταιρικά οι δυο τους. Μόνο που εκείνη τέλειωσε, ενώ αυτή όχι. Εδώ πρέπει να έχει χέρια τυραμόλα ο Τσίγκνης. Να προλάβει την μπάλα εκεί. Ή εδώ θα πω κάτι που θα σε εκπλήξει. Έπρεπε να είναι ο συγχωρεμένος ο Χαν Γκάδερς. Ο Χαν Γκάδερς, πού θυμήθηκε ο Χαν Γκάδερς. Διότι σήμερα συμπληρώνονται 20 χρόνια από τον θάνατό του. Ο Χαν Γκάδερς, μεγάλος κολεγιακός. Ο μεγαλύτερος σκόρερ των κολεγιακών εκείνη την εποχή στο Λογιόλα Μέρι Μάουν. Έτσι. Συμπαίκτης με τον Μπο Κίμπλ. Σαν σήμερα πριν από 20 χρόνια έφυγε με καρδιακή προσβολή μέσα στο παρκέ. Στο παρκέ ο Γκάδερς. Ναι. Αυτό και ο Λεμ Μπάιας είναι οι μεγαλύτεροι κολεγιακοί παίκτες που πέθαναν χωρίς ποτέ να παίξουν στο NBA. Βέβαια ο Λεμ Μπάιας από άλλους λόγους. 2-53 ακόμα, 72-54 μπροστά ο Ολυμπιακός. Σκορ και θέαμα, εξασφαλισμένη νίκη φαντάζομαι. Δηλαδή θα πρέπει να γυρίσει όλος ο κόσμος ανάποδα για να γυρίσει και αυτό το συν 18 που έχει ο Ολυμπιακός, που δικαιούται να φάει 22 πόντους διαφοράς αυτή τη στιγμή και πάλι πρώτος θα είναι. Αυτό είναι το ακραίο σενάριο δηλαδή. Απλώς πάντοτε υπάρχει στο μυαλό, δηλαδή όλα τα σενάρια, γιατί πια όταν φτάνει η πέμπτη και η έκτη αγωνιστική παίρνεις και τα κομπιτεράκια και τα μολύβια και τα χαρτιά και κάνεις υπολογισμούς. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι μακριά, είναι υπεράνω υπολογισμό νομίζω με την πιστική εμφάνισή του εδώ και 15 λεπτά. Καλάθι τριών πόντων, επιστρέφει ο Τελέτοβιτς στην αγαπημένη θέση και στο αγαπημένο του στυλ σκοραρίσματος. 72-57. Από τον Βόσνιο Παπαλουκάς, όχι, δεν το ρισκάρει. Το φοβήθηκε το σωτήριο. Τσίλδρες
Από την απέναντι πλευρά Βασιλόπουλος, ελεύθερο σουτ τριών πόντων. Ουέρτας στο αμυντικό rebound, θα δει να τρέξει. Λάθος. Μπάλα φεύγει από τα χέρια του Τελέτοβιτς. Συνήθως λένε ότι φταίει αυτός που πασάρει. Εδώ φταίει εκείνος ο οποίος υποδέχεται την πάσα. Η πάσα ήταν καλή του Βραζιλιάνου. Βασίλειο Τελέτοβιτς έβαλε 11 από τους πρώτους 21 πόντους των Βάσκων και από εκεί πέρα έχει σημειώσει μόλις 4. Και το γεγονός αυτό πέσει πολύ μεγάλο ασφαλώς. Παπαλουκάς που έχει εδώ πλεονέκτημα, δηλαδή έχει μισμάτς με τον Ρίμπας. Μαύρο κεφαλίδης, πάσα στον Τζίλδες, θα γυρίσει ο Αμερικανός, πηγαίνει για το κάρπωμα, αλλά έρχεται και του κατεβάζει το γενικό Τελέτοβιτς. Πάνω στην προσπάθεια για το κάρπωμα, σπουδαία άμυνα από τον Βοσνίου. Εδώ ξανά η κίνηση, περιστροφή, αλλά εδώ... Πρώτα έφεγε τάμπα από μόνος του, από το κάτω μέρος του ταμπλό. 72-57 προς το Ολυμπιακός, 1-50 πριν από το τέλος, καθοδόν προς το 5-0 στο εφετινό Top 16, καθοδόν προς το 13-0 στην έδρα του και καθοδόν προς το 10-0 στην εφετινή Ευρωλίγκα. Το 13-0 θα είναι σε δύο σεζόν στην έδρα του, αλλά το 10-0 θα είναι φέτος χειρότερο. Ο γενικός Ολυμπιακός είναι αλόβητος μετά την ήττα από την Παρτιζάν, είχε προηγηθεί άλλη μια από τη Μάλαγα. Φεύγει ο Σαν Εμετέριο, επιστρέφει ο Χέρμαν. Πάμε μια βόλτα με τους πάγκους να δούμε πώς θα τη δουν δύο προπονητές. Τι συμβαίνει εκεί γενικώς, πώς θα κατέβα. Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς έδειχνε να έχει παραιτηθεί για ώρα από το παιχνίδι. Δεν είχε πια αντιδράσεις, δεν διαμαρτυρόταν, δεν ζητούσε πράγματα. Μόνο το τρίποντο του Τελέτοβιτς λίγο νωρίτερα φάνηκε να τον ξυπνάει. Έχει προβληματιστεί πολύ από το γεγονός ότι η ομάδα του υστερεί σοβαρά στη γραμμή των ψηλών. Αν ο Μπάρατς δεν είχε φάουλ, θα συνέχιζε να παίζει και ας του είχε βγει γλώσσα. Από το πρώτο κιόλας ημίχρονο είχαμε δει πως ο Κροάτης είχε ζοριστεί με τις ανάσες του. Αλλά ο Ιβάνοβιτς τον άφηνε. Τώρα έχει σοβαρό πρόβλημα κοντά στη ρακέτα και μόνο με περιφερειακά σου μπορεί να απειλήσει. Δημήτρη Ζαφυρόπουλο, ενώ όχι, δεν πρόλαβε ο Κεφαλίδης και έχουν ευθυνδιασμό που θα το τελειώσουν με κάρφωμα προφανώς. Time out. Ο Ισραηλινός ο Ελιγιάου. Time out. Αυτοί οδηγούν δικού σα κοράρισμα, κυρίες και κύριοι, που του βλέπετε εδώ. Σκοτιανίτς έχει 19, απέχει 7 από το ατομικό ρεκόρ στην Ευρωλίγκα. Ο Κλέιζα 15, ο Τεότοτς 14, ο Τσίλδες 13, ο Ολυμπιακός που έχει για άλλο ένα βράδυ πολυφωνία στην επίδεση. Από την άλλη πλευρά, Τελέτοβιτς 15, 11 ο Ίγκλης, 11 ο Μπάρατς. Έχει επισημανθεί κατά κόρον αυτή η ψανδρία που έχουν στη ρακέτα μέσα οι Βάσκοι. Ασφαλώς είναι πολύ μεγάλη η απουσία του Σπλίτερ. Δεν είναι μόνο 13,5 πόντι, 4,5 rebound. Είναι δύο ασίστες, δεύτερος πασέρ της ομάδας πίσω από την ρακέτα. Και είναι και ένα μέγεθος που ξέρει να παίζει καλά και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα και να παίζει τον δεύτερο συμπέκτη όταν η πίεση που κάνει πάνω του. Και τώρα που κάνουν παγίδες στην αντίπαλη ρακέτα. Οπότε είναι λογικό ότι έχει βγει γλώσσα του Μπάρατς, έχει κάνει και φάουλ. Και όλοι πιέτω εδώ, υπάρχει φάουλ που χρεώνεται ο Τελέτοβιτς και μιλούν στη μητρική της γλώσσα για Τελέτοβιτς και Βουίτσιτς. Να θυμίσουμε πως ο Τελέτοβιτς έχει έρθει από την Οστάνδη πριν από 4 χρόνια στην τότε ΤΑΟ, νυν Κάχα Λαμποράλ. Κανένας δεν περίμενε ότι κάποια στιγμή θα έφτανε στο επίπεδο του Λουίς Σκόλα, διότι γι' αυτό τον λόγο τον είχε αποκτήσει η τότε ΤΑΟ, για να πάρει τη θέση του Σκόλα που ήξεραν τότε οι Βάσκοι ότι θα πάει στο NBA. Αλλά πήρε ένα λάθος παίκτη και του βγήκε τεφαρή και θα αποκτήσει άλλο Σκόλα που είναι παίκτη ρακέτας και άλλο Τελέτοβιτς που μετεξελίχθηκε σε ψηλό σου την κάρα. Δεν ξέρω πώς τελειώνει το συμβόλαιο, αλλά φαντάζομαι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση όταν θα τελειώσει την αγορά. Rebound από ποιον, από τον Ελιάχου. Ποιος κάνει και μια τρίπλα πίσω από την πλάτη εκεί. Ρίμπας για τρεις μπροστά στον Κλέιζα. Rebound από τον Βουίτσιτς. Όχι, δεν έχει ευνηδιασμό ο Ολυμπιακός. Εκτός αν τον δημιουργήσει ο Τσίλδες. Φάουλ αμυντικό. Εδώ διαμαρτύρεται ο Ιβάνοβιτς. Για αυτό το σφύριγμα πάνω στον Πάου Ρίμπας. Τον άλλοτε παίκτη παραλαμβάνω μαζί με τον Ρούμπιο και τον Ρούντι Φερνάντε της Μπανταλώνα. Τσίλδρες στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Για 37 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Και για να συμπληρώσω αυτό που έλεγες, από την πώληση αυτών των τριών παιχτών παραμένει βιώσιμη η Μπανταλώνα, η οποία έχει πολλά χρέη. Και μια και το έφερε η κουβέντα η Μπανταλώνα, η οποία σήμερα άλλαξε προπονητή, διότι φαίνεται ότι η τριαντάρα που εισέπραξε στο Αλεξάνδριο από τον Άρη την Τρίτη υπήρξε, έβαλε τίτλους τέλους στην καριέρα ενός προπονητή που θεωρείται πολλά υποσχόμενος
αναφέρομαι στο Σίτο Αλόνσο, και επέστρεψε με τα βαΐων και κλάδων στην ενεργό δράση προπονητής που οδήγησε την Ισπανία στο χρυσό μετάλλιο στον παγκόσμιο τίτλο Σαϊτάμα, ο Πέπου Ερνάντες. Και βεβαίως να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στον Άρη και τον Πανελλήνιο, που και μαθηματικά προκρίθηκαν στην οκτάδα του EuroCup. Ακόμα μια σημαντική επιτυχία για τον ελληνικό μπάσκετ. Και περιμένουμε να δούμε. Ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα με τα τσαρούχια του κιόλας στις 8. Να δούμε τι θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υπερασπιστεί το τίτλο του μέρος του Triple Crown του περσινού. Στο Παρίσι δεν θα είναι καν στις 8. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το Μαρούσι. Βασικά τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός απόψε στο Βελιγράδι, γιατί είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ο Παναθηναϊκός, παρά την απουσία του Πέκοβιτς, μετά από 30 λεπτά κάνει μεγάλη εμφάνιση, προηγείται 60-52 με στη Χαλαπιονή. Αυτό πέρα από την ιστεροφημία του Παναθηναϊκού ενισχύει και τις ελπίδες του Μαρουσίου. Αλλά πρέπει να έχει και στο Μαρούς του Παναθηναϊκού την άλλη εβδομάδα. Αλλαγή για τα 17,5 δευτερόλεπτα. Επιστρέφεται ο Έντοσιτς. Ο Ολυμπιακός που έχει όλη την επίθεση δική του, όλο τον χρόνο δηλαδή τον εναπομένοντα σε αυτή την τρίτη περίοδο. Παπαλουκάς, πάντα με αντίπαλο τον Ρίμπας. Τι θα επιλέξει ο αρχηγός του Ολυμπιακού? Το καλύτερο δυνατό. Πάσα στον Βούιτσιτς, καλάθι με πλάτη έτσι χωρίς να βλέπει. Καλή άμυνα, να! Μάλιστα, έγινε και το λάθος και ο Παπαλουκάς γράφει ιδανικό φινάλε σε αυτή την τρίτη περίοδο για τον Ολυμπιακό, που ξαναπηγαίνει στις 17-78-61. Γυρίζουμε σε λίγο. Τα σερή καλά κρατούν στα Ρήνες και Φιλίες. Ο Ολυμπιακός έχει τρέξει κάπως από αυτά. Το μεγαλύτερο, το πιο εντυπωσιακό ήταν το 15-0 με το οποίο προηγήθηκε 68-50. Και τώρα με ένα καινούργιο 8-0, το είδαμε και στην κάρτα, προηγείται με 80-61. Διαφορά είναι 19 πόντους, είναι η μεγαλύτερη διαφορά, η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Να διορθώσω δικό μου λάθος. Μέχρι που πασάραμε το time out, δεν είχε γραφτεί ακόμα το καλάθι του Παπαλουκά. Η τρίτη περίοδος έληξε με 80-61 και με 78-61. Και σημαντικό στατιστικό στοιχείο είναι αυτό που είδαμε προηγουμένως, Βασίλη, ότι ο Ολυμπιακός έχει απόψε 19 στις 21 βολές, 90% για μια ομάδα που έχει το χειρότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρωλίγα με 69,5. Παπαλουκάς αρχίζει όπως τελείωσε, 82, όπως τελείωσε την προηγούμενη περίοδο. 82-61. Ο Ολυμπιακός στις 21, ο Ολυμπιακός που γενικώς κόβει τα ρήφα πάνω από 15, με εξαίρεση δηλαδή το μάτς με την Τζιμπόνα, σε κανένα άλλο μάτς δεν ήξερε διαφορά μικρότερη των 15 πόντων. Και αν πέρασαν ομάδες που δεν ήταν και εύκολο να τις κατατροπώσεις, εννοώ την Εφές Πίλσεν, εννοώ την Μάλαγα, εννοώ την Ηλία του Ποσβήτας, την Χίμκι. Εντάξει, δεν βάζουμε στη λογαριασμό την Ορλεάνη, ας πούμε. Ήταν και πρεμιάρα, ήταν και ψαρωμένοι οι Γάλλοι. Ήταν τον κόσμο ξαφνικά μπροστά του, λαμπερό, ουρανοξύστης, πολυκατοικίες και το καθεξής. Χέρμαν, θετικό rebound από τον Αργέντινο. Rebound από τον Κλέιζα, πρώτος σκόρερ και πρώτος rebounder του Ολυμπιακού. Όπα, τι έγινε εδώ, 1-2. Ποδοσφαιρικό 1-2, κανονικό. Άψογος ευνηδιασμός για τον Κλέιζα. Παραλείπτη τελικό μετά την ασίστ του Τεόντοσιτς. 84-61. Ο Ολυμπιακός προσφέρει διαδοχικά αλλεπάλληλα highlight για τη διαφορά στους 23 πόντους πια. Συν της άλλης, τι θα γίνει τώρα. Αυτό, πολύ απλά. 86-61 στους 25. Η Κάχα κινδυνεύει με συντριπτική ήττα. Είναι συντριπτική η διαφορά των 25. Time out. Έχουμε επιστρέψει στα Αδερνής και Φιλίας. Μένουν ακόμα 8.50 για το τέλος του match. Καινούργιο σερί του Ολυμπιακού, είναι το δεύτερο καλύτερο απόψε, 14-0. Η διαφορά είναι στους 25-86-61. Συν τις άλλες, αυτό πήγα να πω προηγουμένως. Η Ανάγκης δεν έχει λόγο να ρισκάρει τη συμμετοχή του Γιάννη Μπούρωση, ο οποίος ακόμη δεν έχει αναρρώσει από την ασθένειά του. Έχει πολλά στοιχήματα το απόψινό μάτς, το λέω γιατί δημιουργήθηκε κι άλλο ένα στην διάρκεια του. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 25, εντάξει, είναι μια καλή ευκαιρία να πάρει το ρεβάζ για μια 25 που είχε φάει στα play-off του 2006-2007 από την Ταού, τότε που πήγε στο Final Four και εκεί αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό στο ΆΚΑ επί Μάλκοβιτς τότε. Είχε χάσει ο Ολυμπιακός 84-59 εκεί και είχε φάει άλλους 22 πόντους 98-76 πριν από 10 χρόνια πάλι στα play-off. 19-7 τα λάθη. Και ο Ολυμπιακός έχει μόλις 2 λάθη σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο. Πάσα του Παπαλουκά, Τεόντοσιτς.
Ξανά Παπαλουκάς. Αυτό είναι, δεν είναι high low. Αυτό το λέμε όταν γίνεται μετά η πάσα κάθετα μεταξύ των δύο ψηλών. Αλλά μπορεί να το κάνουν και δύο κοντοί. Αυτός εδώ ο κύριος Βασίλη είναι ο Σκοτ Μακλέιν, είναι ο προσωπικός προπονητής του Josh Childress. Τον έφερε φέτος λίγο μετά το θάνατο του πατέρα του στην Ελλάδα και τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Μακλέιν, ο οποίος ήταν προπονητής του στα χρόνια του στο γυμνάσιο, στο high school. Και μια και μιλάμε για Αμερικάνο, οπότε είναι αυτό που λένε 2 points for the editor. Μπράβο στο συγγραφέα που το λέμε στην Ελλάδα. Και το εννοώ αυτό για, για τη δουλειά που έχει κάνει στο να είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και σε ισορροπία. Δεν είναι τόσο προπονητής φυσικής κατάστασης όσο μπάσκετ. Ο Μακλέιν προπονεί και παίχτες του NBA κατά διάρκεια του καλοκαιριού. Ατομική παίχτες, δηλαδή. Ναι, παίχτες που μένουν στο Los Angeles. Έχει τον Paul Pierce, τον Tyson Chandler, μερικά γνωστά ονόματα του NBA. Και από μικρό παιδί έχει τον Josh Childress. Λοιπόν, 86-63 διαφορά στους 23. Μειώνει η Κάχα. Και εγώ λέω ότι να πάρουμε και μια ρεβάνς από τον ως έθνος, εννοώ, ως ελληνικό έθνος και ως ελληνικό μπάσκετ από τον Ιβάνοβιτς, που μας ξεπάστρεψε μια σεζόν που ήταν πολύ εφιαλτική για το ελληνικό μπάσκετ. Εφιαλτική είναι η βραδιά ούτως ή άλλως, και την κάνει, όχι, δεν την κάνει πιο εφιαλτική, αλλά ανεβάζει και πάλι τη διαφορά ο Βουίτσιτς στους 25. Αναφέρομαι στη σεζόν 2000-2001, που τότε, εδώ δεν θα σκοράρει ο Ηλιάφου. Απέκλεισε τρεις ελληνικές ομάδες. Serial killer, δηλαδή μας πήρα μπάρισα, τον είχαν βγάλει και όλες τις ελληνικές εφημερίδες. Τότε Χάνι Μπαλέκτο, ήταν στη μόδα εκείνη το έργο με την σιωπή των αμνών. Έπαιξαν 9 μάτς με τρεις ελληνικές ομάδες, έκαναν 8 νίκες και μια ήττα μόνο οι Βάσκοι. Διαδοχικά πέταξαν έξω από την διοργάνωση στο Περιστέρι, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ μάλιστα ήταν εκείνο το μάτς η αποθέωση των Μπέργκας, που έβαλε 9-9 τρίποντα στο ΆΚΑ και 39 πόντους σε 31 λεπτά. Και στο μάτς που επαναλήφθηκε με το εκπρόθεσμο καλά του Ντικούδη. Και ήταν εκείνη αποθεωτική χρονιά για τον Ιβάνοβιτς και επαναλαμβάνω εφιαλτική για τις ελληνικές ομάδες και τις τρεις που βρέθηκαν στον δρόμο της Τάου. Μαυροκεφαλίδης, πάσα έξω. Όχι, δεν θα συνεργαστούν καλά. Αβίαστο λάθος από τον Παπαλουκά εδώ. Οι δύο γκάρ του Ολυμπιακού. Τελέτοβιτς τελειώνει τον ευκηδιασμό. Ο Ολυμπιακός οδεύει ολοταχώς προς την πρώτη του εφετινή κατοστάρα στην Ευρωλίγκα. Ναι, από την πολύ του Τελέτοβιτς στην πληρωματική. 7 λεπτά πριν από το τέλος. Εδώ στο στάδιο Ρίσκη Πηλίας απευθείας μετάδοση από τηλεόραση του Sky. Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, που είναι πρώτος πια και με τα τσαρούχια του, θα αντιμετωπίσει την πρόκοπη στην επόμενη φάση. Μα το κεφαλί του στάρει δεύτερη φορά από ξηγατρή. Δεν είχε στάρει καμιά φορά στα προηγούμενα μάτσα όσα είχε παίξει. Κουέρτας. Σουτ για τρεις από το Ρίμπας. Rebound αμυντικό από τον Μαυροκεφαλίδη και Όντοσιτς. 6-40 για το τέλος. Παπαλουκάς, πάσα έξω, Βασιλόπουλος και Όντοσιτς με αντίπαλο του Σαν Εμετέριο. Σε λίγο θα γυρίσει ο Ίγκλης. Βασιλόπουλος για τρεις μπροστά στο Ρίμπας. Όχι. Και πάσα ευνηδιασμού από τον Ουέρτα στο Ρίμπας. Γυρίζει ο Ολυμπιακός, αποτρέπει τον ευνηδιασμό. Όχι. Θα τον δεχθεί τελικά. Και προτέματα κιόλας, καταπληκτικό τελείωμα από τον Ουέρτας. 88-68. Πάμε λίγο στους δύο πάγκους. Δημήτρη Ζαφυρόπουλε, αν υπάρχει κάτι έξω σημείο εδώ. Ακολουθούν κατά γράμμα μέχρι στιγμής τις οδηγίες του Παναγιώτη Γιαννάκη, εκτός από τις δύο τελευταίες φάσεις, οι οποίες είναι άμυνα πρώτα και μετά η επίθεση. Τώρα από εκεί πέρα κάτι άλλο στον πάγκο του Ολυμπιακού δεν υπάρχει. 90-68-22. Ακούμε και τον Κώστα Κατέβα από τον πάγκο δίπλα, πίσω από τον πάγκο της Κάχα. Υπάρχει άσχημο κλίμα, όπως είναι λογικό, λόγω της διαφοράς αυτής. Η Κάχα Λαμποράλ φαντάζομαι δεν είναι ομάδα η οποία είναι συνηθισμένη σε τόσο βαριές ήττες. Τον Ίγκλης θα περάσει το παιχνίδι σε λίγη ώρα με την πρώτη ευκαιρία ο Ιβάνοβιτς, θέλοντας να βελτιώσει το κακό επιθετικά πρόσωπο που έχει η ομάδα του. Εκλοβισμένος ο Μαυροκεφαλής, προτίμησε και καλά έκανε να πασάρει στο Βασιλόπουλο, αλλά αυτός κρατήθηκε με βήματα. Παραμένει το 90-68. Επιστρέφει ο Πεν αντί του Παπαλουκά. Δεν έχει λόγο για να έχεις να δοκιμάσει ένα σχήμα που στον Ολυμπιακό τα προηγούμενα δύο χρόνια δεν το χρησιμοποίησε πάρα πολύ. Στην εθνική ομάδα περισσότερο ενώ τους τρεις γκάρ.
Καλά, εκεί είχε και πυρηνικά όπλα. Ναι, ναι. Διαμαντίδη, και ένα πρωταφύση έξω. Και τον Παπαλουκά. Παπαλουκά. Ήταν πολύ συγκινησμένο το σχήμα, η Χατζιβρέτα. Φέτος όμως και όλο ένα και περισσότερο πηγαίνει προς αυτή τη λογική. Τον εξυπηρετεί, εννοώ με Παπαλουκά και Όντοσιτς και Πεν. Πάντως έκανε λάθος ο προηγουμένος. Έχει ήδη πετύχει μια κατοστάρα εφέτος ο Ολυμπιακός. Έχει νικήσει με 105-90 την Εφές Πίλσεν. Στο αναμετάριο κάνει το σκορ 90-70. 5,5 λεπτά πριν από το τέλος. Ιβάνοβιτς δύο φορές πρωταθλητής της Ισπανίας. Είναι αυτός που οδήγησε, που έβγαλε την Τάου. Όχι από την ανυποληψία, κάθε άλλο. Και ήταν μεγάλη ομάδα και με τον Σερίφη, τον Μανέλο και εμάς. Και πάλι άλλωστε παίξει τελικό με τον Μπάουκ. Στη Βιτόρια, στη Βιτόρια, το είχε πάρει. Με τον Ραμόν Ρίβας. Μετέπειτα παίκτη ΣΑΕΚ. Με πει Ιωαννίδη δηλαδή. Και πάρει και Τάου και Ευρωπαϊκό του Πελούχο. Το 93 με την Ολύμπια Νιμπιάννα. Όχι, τον είχε χάσει. Το 93 το είχε πάρει ο Άρης. Το 93 το είχε πάρει ο Άρης, το Τωρίνο. Το 94 το. Θα τα βρούμε στην πορεία. Την αλήθεια το 94. Εκεί πελούχος το 90. Βουίτσιτς για το 90-70-92-93. Πήγαν σε Final Four της Ευρωλίγας, δεν κατάφεραν ποτέ να πάρουν τίτλο και δεν πήγαν απλώς. Πήγαν σε 4 στη σειρά. Οι Βάσκοι έπαιξαν μόνο ένα τελικό όμως. Το 2005 στη Μόσχα. Με τον Ματσιγιάουσκας ως ηγέτη. Ο Ολυμπιακός κάπως έχει χαλαρώσει και έχει επιτρέψει στους Βάσκους να πλησιάσουν στους 19 με 4 και 20 για το τέλος του αγώνα. Και 4 Final Four και μάλιστα στη σειρά. Ήταν η μόνη ομάδα που βρέθηκε στο κατόπι της ΤΣΣΚΑ δηλαδή για ένα χρονικό διάστημα. Αλλά η ΤΣΣΚΑ ξέφυγε γιατί πήγε σε 7. '92-75, 4 λεπτά πριν από το τέλος, αποχωρεί ο Μαυροκεφαλίδης. Επιστρέφει ο Τσίλδρες. Ο Ολυμπιακός παίζει με Βασιλόπουλο, Πεν και Όντοσιτς, Βουίτσιτς και Τσίλδρες. Ο Παναθηναϊκός, το παραπάνω, παίζει για τον εγωισμό του και για την υπερηφάνεια του στο Βελιγράδι. Προηγείται με 14, άρα είναι πολύ κοντά στο να πετύχει την πρώτη νίκη του μετά από 4 ήττες στο Top 16. Και να δώσει ελπίδα, να ανανεώσει την ελπίδα στο Μαρούσι. Αλλά βεβαίως θα έχουμε Κράμερ εναντίον Κράμερ πια. Τέτοιο στυλ την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί θα πρέπει μια ελληνική ομάδα να νικήσει μια άλλη για να περάσει στους 8. Το διπλό αυτό πάντως δείχνει το τεράστιο μέγεθος της αξίας του Μπράντοβιτς και των παιχτών του. Και τους αξίζουν βεβαίως. Χωρίς Πέκοβιτς. Βεβαίως. Χώρια από Τσαρτσαρίς είναι εδώ και καιρό εκτός. Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε μήπως πάμε στο final τον Ολυμπιακό. Η συμμετοχή του Ολυμπιακού είναι δεδομένη, πια είναι εξασφαλισμένη, είναι και πρώτος. Για να δούμε μήπως πάμε με διπλή ελληνική συμμετοχή στα play-offs της Ευρωλίγας. Θα δούμε. Πάντως το βέβαιο ακόμα είναι, υπάρχει μέλλον. Το βέβαιο είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να χαριστεί στο Μαρούσι. Την τελευταία αγωνιστική θα τα δώσει όλα για την νίκη και σε αυτό το match. Τσίλδρες κάνει την πρώτη βολή 92-75, ούτως ή άλλως νομίζω ότι παρακολουθούμε το πιο ενδιαφέρον, το πιο συναρπαστικό Top 16 αυτά τα 9 χρόνια, δηλαδή τι δεν έχουμε δει. Θα δούμε πρώτα απ' όλα στους 8 μια ομάδα τύπου Procom, που είναι καλό για τον μπάσκετ, δηλαδή τα ίδια και τα ίδια τα βαριέται ο κόσμος. Βλέπουμε όμιλο που στην τέταρτη αγωνιστική έχει 4 ομάδες με το ίδιο ρεκόρ. Βλέπουμε όμιλο αυτόν εδώ που και 4 ομάδες διεκδικούν πρόκριση. Βλέπουμε όμιλο στον οποίο μέχρι την τέταρτη αγωνιστική ο πρωταθλητής Ευρώπης προηγούμενης χρονιάς δεν είχε νίκη. Και γενικώς έχουμε δει πράγματα και θάματα.
Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο του Γιάννη τον Λαμπύρη που με ενημερώνει. Ο Νίκολας συνεχίζει με τη φόρα του ΆΚΑ. Έχει 6-6 τρίποντα στη Θάλαμπη Ιωνή. 22 πόντου. Εδώ ο πρώτο σκόρερ μέχρι στιγμή είναι ο Σκορτιανίτη για τον Ολυμπιακό. Αλλά εκείνο που λέγαμε να βάλει άλλου 7 δεν θα του βάλει γιατί δεν έχει λόγο να τον κουράσει περισσότερο. Πρέπει να έχει βγάλει φοβερό τέντεξ πάντω ο Μπιξ Σόφο. Κρίμα πάντω. 19 από τις 18 λεπτά. Κρίμα για τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο, ο οποίο καταθέτει μεγάλη ενέργεια στο παρκέ, αλλά δεν του έχουν δεν πάει οι φάσει. Ουέρτα. Ριμπάουντ από τον Βασιλόπουλο. Που η παρουσία του βεβαίω είναι και αυτό που ο Ρήγα ασφαλώ συμβαίνει. Η ενέργεια άλλωστε που βγάζει αυτό το παιδί είναι παροιμιώδη και στην άμυνα και στην επίθεση όταν αρχίζουν να του βγαίνουν και φάσει. Θα είναι και καλύτερα και από ψυχολογική παιδιά, δεν είναι και πολύ καλό συμμετοχή. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια αυτό το πλέον. Τσίλτρες. Κάλυψε τα βήματα σαν εμετέριο. Μια κουτιά τελείωσε την επίθεση. Τελέτοβιτς σαν σε προπόνηση. Προσπαθεί να στάρει αμέσως για τρεις δηλαδή. Φαίνονται με φάουλ ο Πεν. Το οποίο σημαίνει ότι ο Βόσνιος θα εκτελέσει τρεις ελεύθερες βολές. Κώστα, κάτι από εκεί από τα μέρη σου. Κάποιος εκνευρισμός σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι. Έχω πει από πριν ότι από το τρίτο κιόλας. Δεκάλεπτο του Σκοϊβάνοβιτς φαίνεται να μην πιστεύει πως η ομάδα του μπορούσε να φτάσει να κάνει κάτι για αυτό το μάτσα. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πήρε διαφορά, πόσο μάλλον τώρα που η διαφορά είναι τεράστια και απομένει και πολύ λίγος χρόνος. Καλά, έχει φτάσει μέχρι στιγμής 24 τίποτα, έχει βάλει τα 9. Είναι πιο κάτω από το συνηθισμένο ποσοστό επιτυχία τη, αυτό το 38%. Κοιτάξτε, πάντα πολύ τρίτο, δηλαδή το παιχνίδι εκείνη. Ναι. Λες και είναι η ομάδα του Στέργιου Κουφού. Σαν τον Ισιάκο. Ίσα το ρέθουμε την πρόσφυγα. Σε άλλο επίπεδο, εντάξει, αστεία. Αλλά... Έχει υπερβολή τα ωραία της απλώς. Το λέω γιατί πια με χωρίς τον Σπλίτερ είναι όλο το παιχνίδι εκεί. Περιφερειακό. Δεν είδαμε δηλαδή άλλα πράγματα. Δεν είδαμε. Και όσο και ο Μπάρατς, μάλιστα από τη στιγμή που ο Μπάρατς χρεώθηκε πολύ νωρίς με φάουλ, χάθηκε και αυτή. Αυτή είναι η ελαχτική λύση. Το παιχνίδι Βασίλη χάθηκε από τη στιγμή που σταμάτησαν να ευστοχούν από τα 6-25. Είχαν 6-8 τρίποντα στην πρώτη περίοδο και είχαν μια διαφορά 7 από τον. Από εκεί και πέρα έχουν 3-16 τρίποντα και έχουν χάσει κάθε επαφή με το σκορ. Μπαίνουν και μερικά κανονικά καλάθια σαν αυτό που έβαλε ο Χέρμαν τώρα στον εφηδιασμό. Αλλά η παραπομπή τώρα από τον προπονητή του Λυσιακού προηγουμένω θα σημαίνει την αγάπη που του έχουμε και το ξέρει. Δεν είχε κανένα στοιχείο ειρωνία. Απλώ ήθελα να πω ότι βλέποντα τον Τελέτοβιτς να φεύγει στον εφηδιασμό με πίεση πάντα και να το μπουμπονίζει για αυτό. Ελέγχθη 93-78 διαφορά στι 15. Μένουν ακόμη 2 και 13. Το τελευταίο στίχημα τη βραδιά. Γιατί όλα τα άλλα από αυτά είναι ζωντανά, αλλά νεκρώθηκαν. Ενώ το ρεκόρ τη Χρυσιανίτη νεκρώθηκε το ρεκόρ τη μεγαλύτερη διαφορά τη ρεβάνς του Ολυμπιακού για την 25 που είχε δεχθεί. Ήταν ο Ολυμπιακός θα πάει στους 100. Αυτό μένει ακόμα. Με δύναμη ο Βασιλόπουλος. Αυτή είναι η ενέργεια, αυτά είναι τα γεραπατήματα του Βασιλόπουλου. Το follow φάουλ από τον Βουίτσιτς. Ολυμπιακός θέλει 5 πόντους ακόμα σε 112 δευτερόλεπτα για να πετύχει τη δεύτερη κατοστάρα του μετά από εκείνη εις βάρος της Εφές Πίλσεν. Κατά τα άλλα τα ρεκόρ θα αρχιοθετηθούν. 13-0 στην έδρα του, 10-0 φέτος. 10 σελή νίκες, ναι. Τελευταία του ήταν Βασίλη πρέπει να ήταν πέρσι από τη Λεμάν στην ναι. Ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχει 13-0 στην έδρα του. Και έχει και φέτος, επαναλαμβάνω, 10-0 μετά την ήττα του Παρτιζάν. Και πηγαίνει ακάθεκτος πια για το 6-0. Αυτό θα κριθεί στη Μόσχα. Βούιτσιτς. Πολύ καλός ο Βούιτσιτς σήμερα. Κυριακή επίσης ήταν καλός. Ναι, και πολύ οικονομικός. Με 14 πόντους έχει 4-4 βολές, 5-7 δίποντα. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός, επειδή πολλή κουβέντα έχει γίνει την προηγούμενη χρονιά για το πόσο είναι ευάλωτος στα pick and roll των ομάδων που παίζουν αυτό το σύνθημα, φροντίζει πια ο Ολυμπιακός να τον καμουφλάρει αρκετά. Έχει αλλάξει και το παιχνίδι, τις αμυντικές αντιδράσεις σε αυτό το στυλ παιχνιδίου εδώ. Μετράει. Μετράει. Γιατί όχι. Εντάξει, τώρα δεν έχει φωνάζει, σημασία. Φωνάζει Κώστα ο Ιβάνος, διαμαρτύρεται εκεί. Και μάλλον ναι, σωστά. Ναι. Γι' αυτό και. Κάνει αυτό το τάκι παραπάνω. Δεν μετράει, εντάξει. Έχει δίκιο ο Ιβάνος, δεν φωνάζει, θα γίνει γενναιόδωρο ιδιωτής. Δεν θα κρυθεί τίποτα. Το μόνο που μπορεί να κρυθεί είναι κατοστάρα. Αν ο Μπέβερλι, ο οποίος τελείωσε και το πρώτο ημίχρονο, αν δεν απατώμε. Αυτός είχε κάνει την τελευταία φάση και αυτό, ναι. Μάλιστα. Ο ίδιος. 180. Δεύτερη φετινή κατοστάρα για τον Ολυμπιακό μετά την Εφές Πίλσεν.
ελεύθερο σου τριών πόντων από τον Ίγκλης. 183 από τον Καναδό. Ένα λεπτό πριν από το τέλος. Βουίτσιτς αφήνει την μπάλα στον Μπέβερλι. Μπέβερλι και Πεν μαζί έχουν ξαναπαίξει. Ναι, ναι, έχουν ξαναπαίξει. Η χαρά του μισμάτς είναι αυτή. Να βάλει κάποιος ψηλούς γκάρτ, να έχουμε πάρτι. Είναι και οι δύο όμως είναι πολύ σκληροί. Πολύ σκληροί σκληρή και είναι και πολύ καλή στην πίεση στην μπάλα. Και είναι και αμυντικοί παίκτες που δίνουν ψηλό στην άμυνα. Εδώ θα χαθεί η μπαλά, αλλά θα χαθεί και ένα καλάδι από αυτά που λέγεται ότι δεν χάνονται. Αλλά ως γνωστόν, όπως και τα γκολ, έτσι και τα καλάθια, όλα χάνονται. Και όλα μπορούν να μπουν κιόλα. Παραμένει το 183, υπάρχει φάουλ εκεί για τον Τσίλτες. 2-4 έχει ο Τσίλτες από σε καρφώματα. Ναι. Αλλά έχει 18 πόντους εύκολα. Και έχει κάνει double-double, Βασίλη. 18 πόντους, 10 rebound και 3 assist. Εξαιρετική παρουσία για άλλο ένα βράδυ του Τσίλτες. Έχει 18 Τσίλτες μέχρι στιγμής και δεν έχει τελειώσει. Ο Βουίτς έχει 14-17, ο Κλέιζα 14 ο Τεόντοτς, 19 ο Σκορτσανίτης, από την άλλη πλευρά 23 ο Σινίδης, υπότες ο Τελέτοβιτς, 14 ο Ίγκλης και από 11 ο Σαν Εμετέριο και ο Μπάρατς. 53 δευτερόλεπτα ακόμα. Φανερό ότι έχουν πετάξει λευκή πετσέτα οι Ισπανοί. Ναι, γιατί γνωρίζουν μια ήττα μεγάλη σε έκταση, αλλά που δεν τους απαγορεύει την πρόκριση. Όλα θα πετούν, παραμένουν την τελευταία γνωστική. Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Μόσχα για να παίξει με τη Χίμκη και η ισπανική ομάδα, η Βάσκη, θα παίξουν με την Τσιμπόνα. Στην έδρα του, στη Βιτόρια. Στην πόλη που να βάλουμε και μια ιστορική πορβινελιά σου, Ναπολεόντιος πολέμος, ο Δούκας του Γουέλικτον κατατρόπωσε τα στρατεύματα του μεγάλου Ναπολέοντος. Ήταν ο προάγγελος του Βατερλό. Γι' αυτό ονομάστηκε και η πόλη Βιτόρια. Αυτή έτσι μια μικρή ιστορική και γεωγραφική παρένθεση. Στη Βιτόρια που φέτος θα γίνει το Final Four του EuroCup. Και μακάρι να πάνε και να δούμε εκεί και τον Άρη και τον Πανελλήνιο. Και την Bilbao. Ναι, του Φώτη Κατσικάρη. Την τρίτη ελληνική ομάδα. Θα έχουμε τρεις Έλληνες προπονητές. Δύο θα έχουμε. Υπάρχει ναι, 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 ναι. Εντάξει, είναι ο Δημήτρης ο Μπρίφτης που είναι φίλος. Θα το βάλει αυτό. Αυτό θα το βάλει στον επίλογο. 102-83. 4 δευτερόλεπτα. Ακόμη ένα σουτ τριών πόντων. Το καλάδι αυτό θα μετρήσει. Τελειώνει το μάτσο όπως άρχισε με τον Τελέτοβιτς. Σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού. Πιστική εμφάνιση, εμφατική καθόλα. 102-85. Νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε αμέσως και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Στο στάδιο Ενίσχυσης και Φιλίας, κυρίες και κύριοι, έχει πέσει η αυλαία του αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην ΤΑΟΥ. Σιγά σιγά τα ΤΑΟΥ, άντε πάλι, ΤΑΟΥ την πρώτο είπα, ΤΑΟΥ τη λέω και τώρα. Λοιπόν, την Κάχα Λαμποράλ, 102-85 τελικό αποτέλεσμα, δεύτερη κατοστάρα για τον Ολυμπιακό. 13η νίκη στην έδρα του, 10-0 σερί στην εφετινή Ευρωλίγκα, 5-0 στο Top 16, δεδομένη πρόκριση, δεδομένη πρωτιά. Εξαιρετική εμφάνιση, εμφατική και η νίκη και η παρουσία. Και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ο Ολυμπιακός είναι ήδη στο Final Four. Θεωρώ απίθανο η Πρόκομ να τον κοντράρει στην οχτάδα, έχοντας ο Ολυμπιακός το πλεονέκτημα έδρας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πίσω από τον Ολυμπιακό είναι η Χίμκη και η Κάχα. Έχουν και δύο από δύο νίκες και τρεις ήττες. Κατά σύμπτωση έχουν συν 11 και μείον 11 σε μεταξύ του μάτς. Όσο έχασαν οι μεν, νίκησαν. Δηλαδή δεν προκύπτει από εκεί πλεονέκτημα μια εκ των δύο. Η Χίμκι είναι στο μείον 24. Η Κάχα είναι στο μείον 18 μετά τους 17 πόντους που έφαγε τον Ολυμπιακό απόψε. Οπότε όλα θα κρυθούν τελευταία αγωνιστική. Και αυτά από τον Ρίγα Δάρδαλη, τον Δημήτρη Ζαφυρόπουλο, τον Κώστα Κατέβα, τον Βασίλη Σκούντι, όλους όσοι εργάστηκαν, τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς εδώ σε αυτή την αποψινή μετάδοση από το Στάδιο Ελληνικής Φιλίας στη Ρώση Σκάι, να έχετε ένα καλό βράδυ.